Φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας. Όπως είδατε από την μικρή εισαγωγή, είμαστε σε ένα event ιδιαίτερο, διότι έχουμε συνηθίσει κερκίδες γύρω-γύρω, αλλά αυτή τη φορά βρισκόμαστε σε πλατεία και θα παρακολουθήσουμε τα Μυρμηδόνια μαζί με έναν από τους γνωστότερους kickboxer και πρωταθλητές και προπονητές στην ιστορία αυτού του αθλήματος, τον κύριο, θα πω εγώ, Θεοφάνους. Να είσαι καλά, κύριος Θεοφάνους, ναι. Ναι, καλησπέρα. Κύριος πλέον, γιατί τόσα πολλά παιδιά στη σχολή, νομίζω ότι είσαι όχι απλά ένας δάσκαλος, αλλά ένας καθοδηγητής, έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είμαστε εδώ σήμερα για να προλογίσουμε τα Μυρμηδόνια, μια πολύ σπουδαία διοργάνωση που έγινε πριν 5 εβδομάδες περίπου, στην πλατεία Μεταμόρφωσης. Εκεί διοργανώσαμε μαζί με τον Θανάση τον Κιντέρσο, τον προπονητή των Μυρμηδόνων Μεταμόρφωσης, μια πάρα πολύ ωραία επιλεκτή βραδιά αθλητών kickboxing. Και όχι μόνο kickboxing. Και όχι μόνο, βέβαια είχαμε και ένα αγώνα MMA και ένα αγώνα Muay Thai. Όλα αυτά σχεδόν πλέον είναι αλληλένετα. Θα μπορούσα να πω ότι σαν show που τα δίνουμε ταιριάζουν πολύ μεταξύ τους και έτσι τα συνδέουμε. Πώς ήταν η εμπειρία του ανοιχτού χώρου? Πριν το κάνουμε δεν είχαμε ιδιαίτερη γνώση. Δηλαδή νομίζαμε ότι θα πάει καλά. Εγώ όπως το είχα σχεδιάσει ήξερα ότι θα πάει οργανωτικά και σαν ροή πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε φοβερή εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν ξέραμε ο καιρός αν θα είναι σύμμαχός μας, εάν θα έχει έρθει κόσμος, επειδή θα είναι στην πλατεία ακριβώς στη διοργάνωση. Και όμως ένας χώρος περίπου 800-1000 θέσεων γέμισε ασφιχτικά. Όλοι έμειναν κάτι ενθουσιασμένοι με το αποτέλεσμα. Και αυτό γιατί η βραδιά, ο φωτισμός, οι αγώνες, η ροή ήταν όλα μαζί μας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τον πρώτο αγώνα, ξεκινώντας από τις κοπέλες, από τις γυναίκες. Ναι, θα μπορούσα να πούμε ότι είναι γυναίκες. Η κοπέλα της κόκκινης γωνίας είναι αθλητριά μου. Είναι 14 χρονών, είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχω στη σχολή μου, στην αγωνιστική ομάδα μου. Είναι η Χριστίνα Ικούστα, η οποία δουλεύει κάθε μέρα, παρότι πάει σχολείο, έχει τα φροντιστήριά της, κάθε μέρα όμως είναι εκεί για να δουλέψει και να προχωρήσει αυτό που κάνει, πιστεύει. 14 χρονών, ναι. Ναι, η αντίπαλός της είναι από τα καλύβια Αττικής, είναι αθλήτρια του Σπύρου του Κουρούκλη, από το K1 Δαδαναός, η οποία είναι 20 χρονών, έχει διακρίσεις, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας στο kickboxing, και όμως βλέπετε ότι από την αρχή του αγώνα πιέζει πάρα πολύ η Κούστα. Προσπαθώντας να περάσει χτυπήματα δυνατά. Να, το πρώτο χτύπημα δυνατό που πέρασε ένα διάρρη στο πρόσωπο της αντιπάλου. Μετράει ο διαιτητής. Ο αγώνας συνέχισε μετά το μέτρημα του διαιτητή. Προσπαθεί να ανακάμψει η αθλήτρια του κύριου Κουρούκλη. Έχουν μπει δυναμικά πάντως, έτσι. Από την αρχή, αυτό είναι στις μικρές ηλικίες, αλλά και στις γυναίκες πάντα βλέπουμε πολύ πάθος. Πάντα. Περισσότερο πάθος παρά τακτική, έχω την αίσθηση. Πάντα συνδυάζουν τεχνική οι γυναίκες, έτσι. Τεχνική τουλάχιστον. Είναι τεχνίτριες όλες και όλες θέλουν να ξεκολλήσουν κάπως το κεφάλι της άλλης. Κάπως έτσι γίνεται πάντα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι ο δυναμισμός τους, είναι η θέληση για νίκη που έχουν. Πάντως πάντα βλέπουμε θέαμα. Τέλος του πρώτου γύρου. Εξαιρετικός πρώτος γύρος, ακούτε και το χειροκρότημα. Η εικόνα που έχεις από αυτό το πρώτο γύρο. Πιο επιθετική αθλήτρια της κόκκινης γωνίας, η Χριστίνα Ικούστα. Έχει πάρει τον γύρο ούτως ή άλλως λόγω του μετρήματος. Οπότε ο αγώνας, ο γύρος, στην ουσία πάει 18.
Υπέρ της. Και υπέρ της και είναι δύσκολο να... να... Τώρα θέλει πολύ προσπάθεια η αθλήτρια της μπλε γωνίας για να ανακάμψει, για να μπορέσει να πάρει τον, τον αγώνα. Στους παράγοντες στους οποίους έλεγες προηγουμένως για τον ανοιχτό χώρο είναι και η ζέστη. Βέβαια. Έτσι, είναι δύσκολο για τους αθλητές οι οποίοι κινούνται συνεχώς να ανταπεξέλθουν και στις θερμοκρασίες γιατί είναι καλοκαίρι. Και δεν το έχουν συνηθίσει κιόλας στην προπόνησή τους. Πρέπει να κάνουν ειδική προπόνηση τέτοιου είδους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο, σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι ένας από τους αγώνες pre-game των Μυρμιδονίων. Δεν θα τους δείξουμε όλους γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος της προβολής ή της διοργάνωσης και πρέπει να καλύψουμε περισσότερο τα main event. Πάντως από ό,τι φαίνεται, αν αυτοί οι αγώνες είναι τα pre-games, νομίζω ότι... Εδώ τελείωσε ο αγώνας υπέρ της Κούστα, η αντίπαλος έσπασε τη μύτη, οπότε ο γιατρός και η γωνία ταυτόχρονα της αθλήτριας σταμάτησε τον αγώνα. Δεν υπήρχε λόγος τους ή άλλους. Ναι, όχι, δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει η κοπέλα, βέβαια, λογικό είναι. Νικήτρα, λοιπόν, η αθλήτριά σου και νομίζω ότι σ' άφησε ικανοποιημένη. Ναι, ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Φοβερή ανάπτυξη σωματική η Κούστα για τα 14 της χρόνια. Διακοπή από τον γιατρό, έσπασε η μύτη της μιας αθλήτριας. Οπότε νικήτρια, η Χριστίνα Κούστα από το Flight Club Γαλατσίου. 14 μόλις ετών. Η Ευαγγελία Πατούλα, άτυχη μικρή. Δεν πρόλαβε να μας δείξει την αξία της, μόνο ένα γύρο ήταν άτυχη. Η μικρή, μα η μεγάλη μάλλον, η συγκεκριμένη μάχη. Έτσι 20 χρονών η Ευαγγελία Πατούλα. Δυστυχώς ήταν άτυχη με τη μύτη της. Πάμε στον επόμενο αγώνα με όρους K1, αν άκουσα καλά. Ναι, είναι ο πρώτος αγώνας των Main Event. Πρόκειται για τον Μαυρόπουλο Κλεάνθη του K1 Δαναός. Και του Μπλάνα Μάριο από το MMA Gym, στα 81 κιλά, στις μεγάλες κατηγορίες. Πρόκειται για δύο διαφορετικά στυλ αθλητών. Ο Μπλάνας από την μπλε γωνία είναι ένας δυνατός αθλητής, χωρίς ιδιαίτερη τεχνική. Αλλά συνήθως καταφέρνει αυτό που θέλει, γιατί έχει θέληση για νίκη. Από την άλλη πλευρά, ο Κλεάνθης, ο Μαυρόπουλος, στην κόκκινη γωνία, ιδιαίτερα τεχνίτης, από μια καλή σχολή του κύριου Κουρούκλη, επίσης όπως και ο βεβαιασμένος αγώνας. Προσπαθεί πάντα να βρει λύσεις με τακτική, με σωστές σειρές χτυπημάτων, τεχνικές. Για να δούμε. Αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος αγώνας. Γενικά αυτές οι κατηγορίες οι άνω των 70 είναι εντυπωσιακές, από 70 και πάνω, και θεωρώ, το λέγαμε και πριν, ότι η καλύτερη και πιο εντυπωσιακή κατηγορία συνήθως είναι αυτή στα 70 κιλά. Ναι, ναι. Είναι μια γρήγορη κατηγορία. Έχει πληθώρα αθλητών πρώτα απ' όλα, έχει πάρα πολλούς αθλητές, γιατί είναι και το σωματότυπο των Ελλήνων περίπου σε αυτά τα κυβικά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτεροι αθλητές που έχουν αναδείξει, που είχε αναδείξει η Ελλάδα, ήταν στα 70 κιλά, όπως είσαι ο Μιχάλης Λαμπίδης. Σωστά. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει. Τελευταίες οδηγίες από τους διαιτητές. Ο Άλκης Παπάς, ο διαιτητής των αγώνων, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους αθλητές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing, θα κάνει διαιτησία σε αυτόν τον αγώνα. Ξεκίνησε ο πρώτος γύρος. Ένα αντικανονικό χτύπημα από τον Μαυρόπουλο στα γενικά όργανα. Σταματάει για λίγο τον αγώνα διαιτητής. Time out. Επανεκκίνηση. Και συνεχίζουμε, ναι. Είναι αυτό που έλεγες, ότι
Ο Μπλάνας μπαίνει με πολύ φούρια στη μάχη. Με θράσος βέβαια. Ναι, με θράσος. Πιστεύεις την δύναμη του γι' αυτό. Αυτό είναι που τον κάνει επιθετικό. Ο Μαυρόπουλος προσπαθεί να έχει την απόσταση. Προσπαθεί να κόψει τον αντίπαλό του σε πρώτο χρόνο. Πολύ ωραίο λάκτισμα στο κεφάλι του Μπλάνα Μαυρόπουλος, αλλά εδώ έχουμε το πρώτο lockdown. Είναι lockdown ή παραπάτηση? Είναι lockdown, κανονικά, μετράει ο διαιτητής. Ναι, έφαγε κόντρα χτύπημα την ώρα που κλώτσαγε ο Μαυρόπουλος από τον Μπλάνα. Δυνατός ο Μπλάνας, όπως είπαμε. Πρέπει να προσέχει κάθε του κίνηση ο Κλεάνθης. Συνεχίζει ο αγώνας. Χωρίζει ο διαιτητής. Χωρίς ιδιαίτερη τακτική ο Μαυρόπουλος, προσπαθεί απλώς να κόψει την επιθετική στάση του Μπλάνα, αλλά δύσκολα βλέπουμε ότι κλείνεται πολύ επικίνδυνα ο Μαυρόπουλος. Στρίβει την πλάτη του, δεν βλέπει τα χτυπήματα και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό να πέσει κάτω. Πολύ δυνατό. Να και το δεύτερο. Καταπληκτικό. Δεύτερο knockdown για τον Μπλάνα. Παραπατάει ο Μαυρόπουλος. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα να συνεχίσει τον αγώνα, αλλά ο γιατρός είναι έτοιμος δίπλα να επέμβει. Αλλά και να συνεχίσει τον αγώνα. Συνεχίζει όμως. Γιάννη, νομίζω ότι μετά ψάχνει το knockout για να μπορέσει να καλύψει. Μετά προσπαθεί να ζωθεί κάπως. Βλέπουμε ότι πια έχει γίνει. Έχει πάρει αέρα τώρα ο Μπλάνας, δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Το μόνο που θέλει είναι να ξαπλώσει τον αντίπαλό του. Παρατηρεί ότι στον Μπλάνα για αντικανονικά χτυπήματα, για πατσαβούρες που λέμε στην πυγμαχία. Για τα αυτιά. Ναι. Για το κεφάλι πίσω πιο πολύ. Επεμβαίνει εγκαίρως ο Άλκης Παπάς, ο διαιτητής. Πιάνει το πόδι του Μαυρόπουλου Μπλάνας, πέφτει κάτω. Δεν είναι τίποτα. Ναι, δεν μετράει σαν σημείο. Και τελειώνει ο πρώτος γύρος. Δίνοντας λίγο παραπάνω ελπίδα στο Μαυρόπουλο να συνεχίσει τον αγώνα. Πάντως ο Μπλάνας έχει δείξει ότι είναι το αφεντικό του αγώνα, έτσι. Ναι. Ήδη έχει πάρει το πρώτο γύρο, με μεγάλη διαφορά κιόλας. Οπότε αυτή η διαφορά που δίνει στο πρώτο γύρο στον Μπλάνα είναι σχεδόν κατόρθωτο να μπορέσει να ανακάμψει ο Μαυρόπουλος και να κερδίσει τον αγώνα. Μόνο ίσως με ένα νοκάουτ. Έκπληξη. Ναι, αυτό νομίζω ότι ψάχνει. Θα ψάξει από εδώ και πέρα ούτως ή άλλως. Ναι, αυτό θα έπρεπε να ψάξει. Ο κύριος Κακαράκης είναι ο προπονητής του Μπλάνα. Μεγάλη ιστορία, βέβαια. Από τους παλιότερους προπονητές. Μην ξεχνάτε και την. Ήταν στη γωνία του Μιχάλη Τζαμπίδη για πολλά χρόνια μαζί με τον κύριο Μάλιο. Και ο Μάλιος. Πολύ μεγάλη ιστορία. Βέβαια. Δεύτερος γύρος. Είσαστε αυτής της. Γενιάς και δυσκολίες όλοι. Και εγώ μαθητής και του Γιώργου του Μάλιο. Σημαντικές προσωπικότητες του χώρου. Δεύτερος γύρος. Να δούμε αν θα ψάξει ένα knockout πια ο Μαυρόπουλος, γιατί ουσιαστικά πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τα δύο μετρήματα του διαιτητή. Έχει ξεκινήσει καλά ο Μαυρόπουλος στο δεύτερο γύρο. Φαίνεται ότι έχει ξεκουδουνήσει λιγάκι. Βλέπει καλύτερα. Έχει σημάδι στα χτυπήματά του. Αλλά η πίεση του Μπλάνα του χαλάει όλη την τακτική που έχει στο κεφάλι του. Ο Μπλάνας είναι ένας εξαιρετικός πυγμάχος ή μου φάνηκε? Ο Μπλάνας, όπως τον βλέπω, γιατί δεν ξέρω ιδιαίτερα τον αθλητή, αυτή η θέλησή του και η δύναμη που έχει τον κάνει να φαίνεται στιβαρός και επιθετικός. Δεν έχει ιδιαίτερα τεχνικά χτυπήματα, δεν είναι δηλαδή ένας εξαιρετικός πυγμάχος, αλλά παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Στρίμωξε για τα καλά, ναι. Και τον ρίχνει και πάλι. Κάπου εδώ τελειώνει, μου φαίνεται ο αγώνας. Για να δούμε. Μετράει ο διαιτητής για τρίτη φορά. Πετάει και βλέπουμε, βέβαια, τη λευκή πετσέτα που πετάει η γωνία του Μαυρόπουλου.
ο κ. Κουρούκλης θέλει να σώσει τον αθλητή του. Και έτσι ο αγώνας αυτός τελειώνει. Η εικόνα του Μπλάνα νομίζω ότι ήταν κάτι σαν ο δροσοτήρας από την αρχή. Ναι. Μπήκε για να τελειώσει τον αγώνα και το κατάφερε. Ψυχολογία. Ψυχολογία, ναι. Πάντως δούλεψε... Εντάξει, το θέμα της τεχνικής το ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ, αλλά θεωρώ ότι δούλεψε εξαιρετικά τα χέρια του από την αρχή. Ναι, ναι, έκανε συνδυασμούς χεριών, είναι το όπλο του προφανώς. Τώρα αναγκαστικά πρέπει να μπει με σειρές χτυπημάτων για να φέρει σε δύσκολη κατάσταση θέση τον αντίπαλό του. Δούλεψε, έγινε αυτό, οπότε κατάφερε και κέρδισε με νοκάουτ. Ολοκλήρωση δεύτερου αγώνα με την απονομή ενός αγώνα που ουσιαστικά είχε την ίδια κατάληξη με τον προηγούμενο που είδαμε τις κοπέλες. Τη μία ο γιατρός, τη δεύτερη ο προπονητής. Τελειώνουν την μάχη. Το Kickboxing Club Κακαράκης, ο Μάριος Μπλάνας. Ο Μάριος Μπλάνας λοιπόν και επίσημα ο νικητής αυτού του ζευγαριού. Ήταν ο πρώτος αγώνας των Main Event. Έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια, τα οποία είναι όλα ένα και ένα, με αθλητές αλφα κατηγορίας. Για τον κύριο Γιώργο Κατσινόπουλο, κάπου τον είδα εκεί, το μεγάλο όνομα των μεικτών πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα, που ήταν στη γωνία μαζί με τον Γιάννη Κακαράκη του Μάριου Μπλάνα. Για ένα μυστική φωτογραφία. Επόμενος αγώνας. Τον Μπάμπη Παπαδόπουλου και Γιώργο Χαλκίδη. Στην κόκκινη γωνία. Ο Γιάννης Καγκελίδης. Παίνει στο ring από την BG Academy ο Γιάννης Καγκελίδης. Και στην συνέχεια ο Πέτρος Παπουτσάκης. Στα 60,5 κιλά. Βλέπουμε στις γωνίες τον Μπάμπη Παπαδόπουλο στην κόκκινη γωνία, ο οποίος και αυτός σειρά μου σαν kickboxerας, από τους καλύτερους αθλητές που έχουν περάσει Έλληνες αθλητές στην Ελλάδα. Έχει μια, μαζί με τον Γιώργο τον Χαλκίδη, στα Νολιώσια μια από τις καλύτερες σχολές πλέον, βγάζει αθλητές, έχει φυτόρια, σωστή τεχνική, συνέπεια γενικότερα. Και φαίνεται η δουλειά που έχει κάνει. Στην πλέ γωνία προπονητής είναι ο Κώστας Θεοδούλου από Muay Thai, το στυλ του είναι Muay Thai και ο αγώνας είναι κλεισμένος στα K1 παρόλο ότι παίζουν Muay Thai και είναι δύσκολο να ξέρετε αυτό, δηλαδή ένας αθλητής που παίζει Muay Thai να παίζει K1 γιατί ναι, δεν χρησιμοποιεί αρκετά τα όπλα που διδάσκεται. Κυρίως τους αγώνες. Κυρίως τους αγώνες βέβαια, αλλάζει όλο το παιχνίδι και τα κλείνεις, έτσι οι υπάλληλοι που κάνουν οι Muay Thai. Βλέπουμε και τα παραδοσιακά αξεσουάρ, αν θέλεις, του Muay Thai. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, εδώ ο διαιτητής θέλει να βγάλει ο αθλητής αυτό που έχει στο μπράτσο. Ναι, από τον μπράτσο του το σκηνή που έχει. Γιατί μπορεί να προκαλέσει ίσως κάποιο τραυματισμό, ναι, στον αντίπαλο. Στον αντίπαλο του. Βάσει κανονισμού της WAKO. Να πούμε ότι στους αγώνες Muay Thai δεν βγαίνουν αυτά, στις περισσότερες φορές. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να μπουν σε καλούπι εφόσον... Και παρόλα αυτά ο κύριος Θεοδούλου, προπονητής του Παπουτσάκη στην πλε γωνία, συνενείς όλα αυτά και το δέχεται. Το δέχεται και όχι μόνο αυτό, έχει πιο ανοιχτό μυαλό και επιτρέπει στους αθλητές του να παίζουν και K1 αγάνωση. Οι αθλητές του Muay Thai έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο ανθεκτικοί από τους υπόλοιπους. Ναι, όντως. Είναι έχω την αίσθηση ότι περισσότερο αντέχουν το ξύλο από τους υπόλοιπους και αυτό είναι ένα από τα όπλα τους. Κάπως έτσι κουράζουν τους αντιπάλους τους. Ναι, αυτό είναι μια τακτική. Γιατί όχι. Όσο το μεγαλώνω και το βλέπω καλύτερα, πιο ανοιχτά το θέμα, βλέπω ότι
Είναι σπουδαίο προτέρημα αυτό, να αντέξει το ξύλο. Έτσι. Και είναι σπουδαίο προτέρημα να χτυπάς και δυνατά. Γιατί μπορεί να μην χτυπάνε, να μην κάνουν μεγάλους συνδυασμούς ή σερί, όπως κάνουν οι kickboxers, αλλά χτυπάνε μονά διπλά χτυπήματα full δύναμη. Και αυτό μπορεί σιγά σιγά να πελεκίσει τον αντίπαλο. Αρκετές αποφυγές πάντως και από τους δύο, περισσότερο αποφεύγουν παρά χτυπάνε. Είναι αρχή του αγώνα ακόμα. Διαβάσματα. Βέβαια. Ανταγωνιστικό παιχνίδι. Βλέπουμε ο αντίπαλος της κόκκινης γωνίας είναι πιο κοντός, οπότε πρέπει να κλείσει την απόσταση για να χτυπήσει. Ο Παπουτσάκης από την πλέον γωνία προσπαθεί να κρατήσει απόσταση τον αντίπαλό του με χτυπήματα, με λακτίσματα περισσότερο και μονές μπουνιές για να κρατήσει τον αντίπαλο σε απόσταση. Βλέπουμε ότι τα κλίνς απαγορεύονται, υπάλληλοι γενικά με τα χέρια. Έχουμε μόνο πιάσιμο με ένα γόνατο. Ένα δεξί ράουντ στην πλευρά του Καγκελίδη, περνάει ο Παπουτσάκης. Προσπαθεί να φτάσει ο Καγκελίδης στον αντίπαλό του με χρωθιές, αλλά είναι γρήγορος στις αποφυγές ο Παπουτσάκης. Καταφέρνει και ξεφεύγει γρήγορα από τα χτυπήματα. Βλέπουμε ότι η αστοχή στις μπουνιές του. Είναι μια απόσταση τώρα. Πρέπει, είναι πολύ δύσκολο να τη μαζέψει για να μπορέσει να βρει στόχο. Αρκετά από τα χτυπήματα του έχουν πάρει αέρα, έχουν πιάσει αέρα. Είναι η διαφορά ύψους που έχουν και βέβαια καλού timing στις αποφυγές, στο άδειασμα που κάνει ο Παπουτσάκης. Εδώ έβγαλε δύο χτυπήματα. Ένα low kick από τον Καγκελίδη. Προσπαθεί να συνεχίσει με χέρια. Να, πετυχαίνει ένα χέρι. Με μακρινά κροσέ. Τέλος του πρώτου γύρου. Στο τέλος ότι είδαμε του γύρου. Ναι. Εκεί ανέβηκαν λίγο οι ρυθμοί. Και η πίεση των δύο για να μπορέσει ο ένας από τους δύο να καβαλήσει στη βαθμολογία. Δύσκολο ο πρώτο γύρο για να το κρίνει. Νομίζω ότι ο Παπουτσάκης ήταν λίγο πιο καλό στο timing. Είχε ίσως να έχει καλύτερα χτυπήματα τα πόδια. Αυτό βέβαια δεν δηλώνει τίποτα. Οι κριτές έχουν τη δικιά του άποψη. Βλέπουν διαφορετικά από κάθε γωνία. Και θα περιμένουμε μέχρι το τέλος του αγώνα για να δούμε πώς πήγε ο πρώτο γύρο. Δεύτερο γύρο ξεκίνησε. Ρολάκτημα του Αγγελίδη στο κεφάλι του Παπουτσάκη και ένα low kick. Και δεύτερο ρολάκτημα στο κεφάλι. Ωραίος ο Αγγελίδης. Αρχίζει πιο επιθετικά, παίρνει το low του, χτυπάει με κροθιές. Βλέπουμε συγκριτικά με το προηγούμενο αγώνα πόσο διαφορετική είναι η τακτική των αθλητών και πόσο διαφορετικό είναι και το θέαμα που παρουσιάζουν. Στο ένα είχαμε έναν αθλητή ο οποίος πραγματικά ο Σωτήρας ήθελε να διαλύσει τα πάντα στο περάσμα του και εδώ δύο αθλητές που διαβάζουν, περιμένουν, μελετούν την κίνηση του αντιπάλου τους. Αγώνες τακτικής βέβαια. Εντελώς διαφορετικός. Ο αγώνας πάει έτσι μέχρι το τρίτο γύρο. Θα αναγκαστούν να παίξουν περισσότερο ξύλο στο τρίτο γύρο γιατί πρέπει να διεκδικήσουν την νίκη.
Δεν χτυπάει δυνατά ο Παπουτσάκης. Βλέπουμε ότι κάνει μόνο χτυπώνα διπλά, αλλά δεν βλέπω να θέλει να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Απέναντίας ο Καγκελίδης είναι αυτός ο οποίος θέλει να χτυπήσει με δύναμη τον αντίπαλό του και καταφέρνει να το κάνει αυτό σε κάποιους χρόνους. Όπως εδώ βλέπετε περνάει ένα over, χτύπημα στο κεφάλι. Πιο κοντά ο Καγκελίδης, είναι δύσκολο να προσεγγίσει τον Παπουτσάκη. Εδώ ένα ωραίο γόνατο του Παπουτσάκη. Αλλά το σταματάει ο διαιτητής γιατί συνέχισε το cleansing. Το αγκάλιασμα δηλαδή, πιάσιμο. Ωραία αποφυγή του λακτίσματος από τον Καγκελίδη. Βάζει το πόδι έξω και απαντάει αμέσως με χέρια. Του κάνει σύσταση ο διαιτητής να σηκώσει το κεφάλι ψηλά, μη σκύβει. Νομίζω ότι το μεγάλο του Καγκελίδη είναι η ταχύτητα στα χέρια. Βέβαια. Γενικά και η σκέψη και είναι αρκετά γρήγορος και στη σκέψη και στις κινήσεις. Είναι το σκεπτικό των kickboxer γενικότερα. Έχουν καλύτερες σειρές, μεγαλύτερες σειρές χτυπημάτων και ιδιαίτερα πυγμαχίας. Εκείνη που διαφοροποιείται το άθλημα του kickboxing με το Muay Thai. Πέρα από τα υπόλοιπα που έχει το Muay Thai, δηλαδή τους αγώνες και τα cleans. Είναι ο τρόπος σκέψης του παιχνιδιού, τακτικής δηλαδή, ότι πάμε για μονά βαριά χτυπήματα στο Thai, ενώ στο kickboxing προσπαθούμε να μαλακώσουμε τον αντίπαλο με σειρές χτυπημάτων, με σωστή απόσταση και καλό timing. Πάντως, παρόλα όλα αυτά που ό,τι και να λέμε για τις διαφορές, είναι ξαδερφάκια τα αθλήματα, δηλαδή μπορούν να παίξουν μεταξύ τους και πιστεύω ότι αν ο Muay Thai παίξει καλύτερο kickboxing, θα είναι καλύτερος Muay Thai. Όπως και ο kickboxer να παίξει και καλύτερο Muay Thai, θα γίνει καλύτερος kickboxer. Σωστό. Είναι ένα πάντρεμα, το οποίο βέβαια δεν θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή προπόνηση. Θέλει ανοιχτό μυαλό βασικά. Και από τους προπονητές, γιατί οι προπονητές πρέπει να... ίσως... Να αποβάλουν λίγο το εμείς και εκείνοι, έτσι. Ναι, επειδή ίσως δεν θα έχει την... Μάλλον είναι πιο πολλοί εγωιστές και δεν θέλουν να μοιραστούν τον αθλητή τους με κάποιον άλλον. Το θέμα είναι να στείλουν τον αθλητή τους κάπου αλλού, να μπορούν να δουλέψουν και το Thai τους. Σωστό. Ή να φέρουν ένα Thai δάσκαλο στη σχολή τους και να κάνουν και Thai. Τρίτος γύρος. Τρίτος γύρος. Ο δεύτερος γύρος από τη φάνηκε του Καγκελίδη είναι ο γύρος που θα καθορίσει τον αγώνα. Γι' αυτό ανεβάζουν ρυθμό. Θα πιέσουν τώρα περισσότερο, λογικό είναι. Βλέπουμε ότι ο Παπουτσάκης έχει ανέβει τώρα, έχει βάσει το ρυθμό του, χτυπάει περισσότερα χτυπήματα, πιο δυνατά. Ωραίο το προσωπικό του Κογελίδη, κάνει jump γόνατο, δεν πετυχαίνει όμως, αλλά συνεχίζει και ορθοκοπεί τον Παπουτσάκη. Θέμα είναι πόσα περάσανε. Βέβαια. Τα χτυπήματα μπορεί να είναι εντυπωσιακά, αλλά αν είναι στην άμυνα δεν είναι. Δεν κερδίζει κάτι. Κάπως κίστηκε. Πονάς βέβαια λίγο τον αντίπαλο, αλλά. Πονάς, ναι, εντάξει, δεν είναι. Να ξέρετε ότι και μόνο ο καταιγισμός χτυπημάτων σου χαλάει τη συγκέντρωση, τον ρυθμό, τη βάση, τη ματιά. Οπότε μπορείς εκεί κάπου να δεχτείς ένα χτύπημα και να πέσεις κάτω. Απαντάει αμέσως ο Καγκελίδης στα χτυπήματα του Παπουτσάκη. Ένα low kick από τον Καγκελίδη, το οποίο δεν είναι σημείο, είναι χωρίς δύναμη. Ούτε αυτό. Πολύ γρήγορα τα χτυπήματά του με τα χέρια, αλλά στον αέρα τα περισσότερα. Ναι, δεν φτάνουν λόγω ύψους. Έχει και μια καλή αντίληψη ο Παπουτσάκης που προσπαθεί με ένα pull πίσω να αποφύγει τον αντίπαλό του.
Έχουν αρχίσει και λίγο οι προκλήσεις τώρα, έτσι. Χτύπα, κάνε, δώσε. Βλέπουμε ότι κανείς δεν βάζει το χέρι στη φωτιά όμως. Προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει ο καθένας. Πέρασε το round, πέρασε και το χέρι ταυτόχρονα. Οπότε είναι ένα αμοιβαίο σημείο για τους δύο αθλητές. Καλό το διάρρη κόντρα του Πουτσάκη. Αν έπιανε γεμάτα, νομίζω θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Κακελίδη. Καλό το over του Κακελίδη. Δίνει δύο μπουνιές, ένα low kick, περνάνε και τα δύο σημεία. Και άλλο σημείο εδώ. Αλλά δυστυχώς σκύβει, ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο να φέρει ένα γόνατο εκεί πέρα τώρα που μπαίνει. Τέλος και του τρίτου γύρου. Σηκώνει το χέρι ο Παπουτσάκης. Θεωρεί ότι έχει κερδίσει τον αγώνα. Είναι ένα... Παρακαλούνται οι κύριοι Άρης Μανασάκης και Κωνσταντίνος Δαρίβας. Κωνσταντίνος να εντυπωσιάσει ή να προκαλέσει τους κριτές να τον βάλουν νικητή. Κακελίδης δεν ξέρει τι έχει συμβεί, δεν ξέρει αν έχει κερδίσει ή όχι. Θα περιμένει. Θα περιμένουν την κρίση των κριτών. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να πάμε σε έξτρα γύρω. Βέβαια υπάρχει, βλέπουμε, γι' αυτό και βλέπουμε και ο Παπαδόπουλος βάζει βαζελίνη στο μάτι του Καγκελίδη που σκίστηκε προηγουμένως κι ας έχει τελειώσει ο αγώνας. Ο Παπουτσάκης έχει βγάλει τα γάντια, οπότε ίσως να θεωρεί ο Θεοδούλου ότι έχει κερδίσει τον αγώνα και οι δύο έχουν βγάλει τα γάντια. Οι κριτές κυριολεκτικά μετράνε σημείο-σημείο τις κάρτες τους. Οριακά θα είναι πάντως, όπως και αν είναι. Ναι, βέβαια. Δεν έγινε κανένας αγώνας που να μην... Ναι. Που να το βγάλουμε από την αρχή. Όπα. Να, ο έξτρα γύρος που λέγαμε. Αγώνας είναι ισόπαλος, φορέσετε τα γάντια σας. Έχουμε ένα έξτρα γύρο. Σωστή απόφαση των κριτών. Ναι, νομίζω... Έτσι όπως πήγε ο αγώνας, ήταν πολύ λογικό να φτάσουμε μέχρι αυτό. Βάζουν και πάλι τα γάντια. Τζο για τα γάντια. Παίζει στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου. Είναι από τις πιο γνωστές εταιρείες και ήταν και χορηγός της διοργάνωσης. Για την ιστορία. Ναι. Αξίζει ιστορία. Extra round, ξεκινήσαμε. Τώρα γίνεται μάχη. Ναι, τώρα γίνεται αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει από τον πρώτο γύρο. Ναι, έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ότι έχει κολλήσει ο Παπουτσάκης στα σκηνιά του Καγκελίδη, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι παίρνει και σημεία. Ο Καγκελίδης σε ένα σερί χτυπημάτων καταφέρνει και παίρνει σημεία. Απαντάει μελό αμέσως, παίρνει σημεία. Και συνεχίζει. Να πούμε ότι στο παρελθόν έχουν ξαναπαίξει οι δύο αθλητές, μου φαίνεται δύο φορές. Και αν θυμάμαι καλά, έχουν πάει και δύο φορές στον extra round. Πάντα έτσι κατέληξε ο αγώνας. Βλέπουμε ότι ο Παπουτσάκης χρησιμοποιεί τα χέρια του πιο πολύ για να κλωτσίσει παρά για να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Μπουνιές του δεν είναι με κότσια. Ένα καλό διάρρη του Παπουτσάκη στο πρόσωπο του Καγκελίδη. Διπλό round. Και εδώ μια κόντρα που πήγε στον αέρα. Και αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα αν έβρισκε στόχο. Καλός άσος, καλό τσέπ, καλό του
Βαγγελίδη, βρίσκει στόχο. Γρήγορη απάτηση Βαγγελίδη πάλι με low kick. Πιάνει ο Παπουτσάκης, προσπαθεί να σταματήσει τη ροή του παιχνιδιού. Λακτίσματα για να φτιάξουν τις αποστάσεις ουσιαστικά. Είναι και κούραση του extra round που αρχίζουμε και βλέπουμε τα χτύπηματα και χαμηλώνει η έντασή τους. Και στις άμυνες πέφτουν τα χέρια. Καλό κροσέ από Βαγγελίδη, δεύτερο κροσέ, τριάρι και low kick. Προσπαθεί να κερδίσει τον αγώνα, να τον κλέψει. Back fist άστοχο. Spinning back fist. Ωραίο σάρι over, πετυχαίνει στόχο, δίνει το low kick, Βαγγελίδης και τέλος το αγώνα. Σηκώνει τα χέρια πάλι ο Παπουτσάκης, όπως και στο κανονική διάρκεια του αγώνα. Δεν μένει πάνω να δούμε ποιος είναι νικητής. Εγώ γιατί νομίζω ότι είναι ο Βαγγελίδης. Και εμένα αυτό μου φάνηκε στον εισαγύρο. Έτσι μου φάνηκε, αλλά θα δούμε. Ήταν πιο επιθετικός, πήρε πιο καθαρά σημεία. Ο Νίκος Κούστας, ο Πέτρος Μπαρυτάκης, ο Ζαφύρης Μιάρης. Ο Βίκτορας Ρέντης αναφέρει τους κριτές και τον διαιτητή του αγώνα. Όλοι οι πιστοποιημένοι κριτές και διαιτητές από την Ομοσπονδία και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία ΓΟΑΚΟ. Θοδωρής Θωρακάκος είναι από τους καλύτερους διαιτητές πλέον Έλληνες, ο οποίος διαιτεύει στο εξωτερικό, σε παγκοσμία πρωταθλήματα και σε ευρωπαϊκά, της ΓΟΑΚΟ. Για να ακούσουμε τον νικητή. Αυτή τη φορά με ομόφωνη απόφαση. Στον έξτρα γύρο. Αν είναι ομόφωνη, νομίζω ότι είναι ο Καγγελίδης. Καγγελίδης, νικητής, ναι. Δεν μπορεί να κάνουμε και δύο τόσο λάθος. Όχι, όχι. Απογοητεύτηκε λίγο ο Παπουτσάκης, βλέπω ότι χαμογελάει. Εντάξει, λογικό είναι. Ναι, εντάξει, πάνω στην ένταση, πάνω στον αγώνα δεν καταλαβαίνεις ακριβώς αν είσαι μπροστά ή πίσω στα σημεία, μόνο αν είναι καθαρός ο αγώνας. Πιστεύω τώρα που θα δει τον αγώνα στην τηλεόραση θα καταλάβει περίπου τι έγινε. Και φωτογραφία η ομαδική στο τέλος του αγώνα με Χαλκίδη Παπαδόπουλο στη γωνία του Καγγελίδη και Θεοδούλου στη γωνία του Παπουτσάκη. Στην κόκκινη γωνία με 6 νίκες σε 7 αγώνες. Περνάμε στο τρίτο αγώνα. Ο Fight Club Γαλατσίου. Θανάσης Ντράγκερ. Ντράγκνεφ. Ντράγκνεφ. Από το Fight Club Γαλατσίου με αντίπαλο από την Pitbull Team. Τον Άγγελο Παπουναϊσβίλη. Ένας πολύ σκληρός αθλητής. Ο Άγγελο είναι... έχει πολλές διακρίσεις στο MMA. Ο Ντράγκνεφ έχει 6 νίκες σε 7 αγώνες. Θανάσης Ντράγκνεφ, αθλητής μου στο Fight Club Γαλατσίου και του Κωνσταντίνου του Νικολόπουλου στο Brazilian Jiu-Jitsu. Έχει... πολύ καλό ποσοστό στις νίκες του. Νικητής του UF3. Μας έρχεται από την Πρέβεζα με προπονητή τον Σπύρο Σολομονίδη και το Pitbull Club. Η καταγωγή του είναι από τη Γεωργία, αλλά ζει και γυμνάζεται στην Ελλάδα. Είναι ο Πάτρος Παπουάνασβίλη. Ούτως ή άλλως όλοι αυτοί οι αθλητές από εκεί είναι σκληροί αθλητές. Πολύ σκληροί. Ανθεκτικοί. Θα δείτε και το σωματότυπό του, είναι κοντός, βραχής, χωρίς να φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα γυμνασμένος, αλλά η ματιά του τα δείχνει όλα, πιστεύω. Θα καταλάβεις μόλις ανέβει πάνω στο ring. Οκτάγωνα ring, αλλά πάρα πολλοί αγώνες γίνονται και σε ring, στα οκτάγωνα κλειδιά. Πάρα πολλοί αγώνες γίνονται και σε ring και φυσικά το Pride, το ιαπωνικό, είναι ο καλύτερος πρεσβευτής για αυτά. Δύο γύρι λοιπόν των 5 λεπτών. Καλή επιτυχία στους αθλητές. Δύο γύρι των 5 λεπτών, όπως ακούσαμε και από τον Βίκτορα Ρέντι.
Πεντάλεπτος γύρος είναι πολύ μεγάλος, να ξέρετε. Πολύ, πολύ μεγάλο. Ειδικά να παλεύεις κιόλας στο έδαφος. Γαλακτώνεις γρήγορα. Δύσκολο να χτυπήσεις με χτυπήματα, με γροθιές μετά. Όμως οι αθλητές αυτοί είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, πολύ προπονημένοι για να μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους άθλημα. Το MMA εξάλλου είναι ίσως από τα πιο σκληρά αθλήματα, μαχητικά αθλήματα που υπάρχουν. Και μιλάμε για αθλήματα γιατί έχουν κανόνες, έτσι. Έχουν κανόνες τέτοιους ώστε να προστατεύουν τα αθλητές να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Το MMA με διαφορετικά γάντια πια, χωρίς με κομμένα δάχτυλα, μικρά, εξάρια, 6 όζι, 8 όζι, 6 όζι είναι συνήθως. Βλέπετε κάθε μπουνιά στοιχίζει. Εδώ πάει κατευθείαν για takedown ο Άκελο. Ρίχνει τον Dragnev κάτω στην πρώτη του επίθεση, η οποία ήταν αργή. Και τώρα ξεκινάει το σκάκι. Πάλι ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Πρέπει να βγεις από τις τεχνικές του αντιπάλου σου. Πρέπει αν σε προσπαθεί να σε πνίξει, να σε ξεκαθρώσει ο αντίπαλός σου, πρέπει να βγεις, να βγάλεις άμυνα και να μπορείς να κάνεις κάτι αντίστοιχα για να φέρεις τον αντίπαλό σου σε δύσκολη θέση. Μπορούμε να πούμε ότι έχει βάση την ελληνορωμαϊκή. Έχει βάση και την ελληνορωμαϊκή, ναι. Ελευθέρα πάλι. Ξεχνάμε αυτό που κάνει ο Dragnev. Είναι Brazilian Jiu-Jitsu, το οποίο έχει ναι. Όλα αυτά έχουν βάσει στο Παγκράτιο, το αρχαιοελληνικό. Το αρχαιοελληνικό Παγκράτιο, σωστά. Βλέπουμε προσπαθεί εδώ να κάνει... να λάβει στο χέρι του Άγγελο ο Θανάσης Dragnev. Ο διαιτητής παρακολουθεί από κοντά τι συμβαίνει, γιατί... είναι δύσκολο να δεις έναν αντίπαλος. Θέλει να καταλήψει ή όχι. Πιο πολλοί αθλητές είναι εγωιστές και δύσκολο να χτυπήσουν το χέρι τους στο πάτωμα για να καταλήψουν. Ωραίο το γόνατο του Άγγελου στο στήθος του Θανάση. Ακούστηκε μέχρι τα αυτιά μας. Τρομακτικό. Ωραία γυρίζει ο Θανάσης στον Παπονασβίλη. Πολύ δύσκολο για τον κόσμο που το παρακολουθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει τώρα εκεί. Και να μπορεί να βγάλει και άκρη τα σημεία, ποιος προηγείται, ποιος όχι. Ακριβώς. Δεν έχει εξοικειωθεί με το MMA και... καταλαβαίνει όμως πάντα όταν κάποιος καταφέρνει μια υποταγή στον άλλον. Mm-hmm. Τότε καταλαβαίνει ότι τον έπνιξε τον αντίπαλό του ή τον εξάρθρωσε. Έτσι βγαίνει ο νικητής εύκολα. Αλλά όταν ο γύρος πάει στα σημεία ή ο αγώνας πάει στα σημεία, mm-hmm. τότε κανείς πραγματικά δεν ξέρει τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί. Εκτός και αν ο αγώνας είναι ξεκαθαρός. Αν έχει πολλά χτυπήματα δηλαδή ή καθαρές λαβές. Σκεφτείτε αυτό τώρα που βλέπετε επί 5 λεπτά στον πρώτο γύρο και ένα 5 στο δεύτερο. Τρομερά κουραστικό όλο αυτό. Ειδικά αν ο αντίπαλος προσπαθεί να σε κάνει να μην σηκωθείς ή προσπαθεί να μην περάσει το χέρι σου μέσα από το χέρι του ή μέσα από το λαιμό σου, υπάρχει μια κόντρα συνεχόμενη. Και αυτό σε γαλακτώνει πολύ εύκολα. Γυρίζει πολύ ωραία ο Θανάσης, καταφέρνει και φεύγει από την επίθεση του Άγγελου. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν και βλέπουμε πολλές λαβές δεν έχουμε δει καθόλου χτυπήματα. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι το ένας ή το άλλος είναι από πάνω. Χτυπήματα δεν έχουμε δει πολλά. Φθορά δηλαδή δεν έχουμε δει από χτυπήματα. Ο Νικολόπουλος στη γωνία του Dragnev προσπαθεί να κάνει ένα leg lock εδώ. Θανάσης Dragnev, αλλά φεύγει εύκολα. Παπονασβίλη. Εδώ προσπαθεί να χτυπήσει ο Άγγελο τον Dragnev.
χάνει την ισορροπία του, το ρίχνει κάτω. Και εδώ έχουμε, προσπαθεί πάλι ο Ντράγνεφ να κάνει μια λαβή στο πόδι του Παπονασβίλη, φεύγει και αυτός από τεχνική. Τα πρώτα χτυπήματα του Ντράγνεφ. Αυτό πήγα να πω ότι είδαμε και χτυπήματα. Τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη ένταση. Λόγω γαλάκτωσης ίσως. Και τέλος του πρώτου γύρου. Τέλος του πρώτου πεντάλεπτο. Οι αθλητές πάνε στη γωνία τους να ξεκουραστούν. Έχουν 1,5 λεπτό ξεκούραση. Να πάρουν τις οδηγίες. Δεύτερος γύρος ξεκινάει. Για να δούμε. Θα αλλάξει τακτική, θα δούμε κάτι ίδιο. Θα πάρει κάποιος περισσότερο ρίσκο. Πάλι μια μαλακή επίθεση από τον Ντράγνεφ, η οποία σταματάει από την, από την κόντρα του Παπονασβίλη, θέλοντας να κάνει τέκιντάν στον Ντράγνεφ. Εδώ καταφέρνει ο Ντράγνεφ και πιάνει τον αντιπαλό του από την πλάτη. Δύσκολο να ξεφύγει έτσι και αρχίζει να το χτυπάει στο πρόσωπο από πλάγια θέση. Εδώ βλέπετε ότι έχει πάρει μια στάση ο Παπονασβίλη αμυντική. Γυρίζει τον αντιπαλό πάλι, καταφέρνει γόνατα στα πλευρά. Το γυρίζει ο Ντράγνεφ, το σηκώνει ολόκληρο ψηλά και τον ρίχνει στο τερέν. Σε αυτό το γύρο βλέπουμε περισσότερα χτυπήματα πάντως. Mm-hmm. Χωρίς πολύ μεγάλη ένταση, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν κάποια χτυπήματα. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι τα χτυπήματα που βλέπουμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς από την τηλεόραση, γιατί ναι, τα γάντια είναι, τους, ναι, είναι μικρά, ναι, ναι. Έτσι, οπότε έχει, δεν είναι ένα απορροφήσιμα τα χτυπήματα. Χτυπάει σχεδόν κατευθείαν το χέρι πάνω στον αντίπαλο και μην ξεχνάτε ότι βλέπετε τα χτυπήματα που δεν βλέπει ο αντίπαλος, οπότε προκαλούν φθορά, σωστό. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί να τα δει. Πλάγια στο κεφάλι, στα αυτιά, επιτρέπεται και εκεί. Βλέπετε ότι έχει καβαλήσει, ας πούμε, ο Ντράγνεφ τον Παπονασβίλη και τον χτυπάει. Ο άλλος δεν αντιδράει. Σημαίνει ότι κάπως έχει μαλακώσει. Έχει ψιλοκροκάρει μάλλον. Ή έχει κουραστεί, έχει γαλακτώσει πάρα πολύ. Πάντως, εδώ βλέπουμε σαν να προσπάθησε να κάνει tap ο Παπονασβίλη. Σαν να χτύπησε το χέρι του κάτω. Δεν το είδε ο διαιτητής όμως, ή μάλλον δεν το έκανε. Οπ, να το χέρι πάλι. Και να, τέλος. Τέλος του αγώνα. Δεν άδειξε την πίεση ο Παπονασβίλη. Θανάσης Ντράγνεφ, νικητής του αγώνα. Ένας πολύ δύσκολος αγώνας για τον Ντράγνεφ. Ένας πολύ καλός παλαιστής ο Άγγελο από την Πρέβεζα, του Σπύρου του Σιλομονίδη. Έχουμε νικητή λοιπόν. Και για την απονομή θα ήθελα να καλέσω έναν από τους πιο γνωστούς Έλληνες πρωταθλητές. Φέτος ασχολείται με το MMA. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, έκανε Muay Thai, πρόπερσι έκανε Low Kicks, πιο παλιά Full Contact και πυγμαχία. Ο κύριος Λευτέρης Χαμίδης, παρακαλώ στο ring. Α, ο Χαμίδης στο ring. Τίμησε με την παρουσία του τη διοργάνωση, όπως για πολλοί... Για να κάνει την απονομή, αν δεν κάνω λάθος, ε. Ναι. Καλά. Όπως πολλοί αθλητές και διοργανωτές του χώρου ήρθαν και είδαν τη διοργάνωση αυτή. Για να κάνει την απονομή. Νικητής, λοιπόν. Με submission, κόκκινη γωνία, ο Θανάσης Ντράγνεφ. Ένας από τους τρεις καλύτερους αθλητές στην Ελλάδα στο MMA, ο Θανάσης Ντράγνεφ, στην κατηγορία των 77 κιλών. Ένας πολύ καλός και τεχνικός αγώνας.
Μέγιο Χαμίδης με το δυναμικό παρουσιαστικό του. Και ομαδική φωτογραφία στο τέλος του αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ μια τριάδα. Μια φιλική φωτογραφία, ας πούμε. Φιλική, έτσι. Χρόνια φίλοι, συναθλητές. Περνάμε στην επόμενη μάχη. Και πάλι δικός μου αθλητής. Και πάλι δικός μου αθλητής, ο Σωκράτης Κερπάτσι. Είναι ένα ταλέντο το οποίο είναι 22 χρονών. Ένας δυνατός αθλητής στα 65 κιλά. Αντιμετωπίζει το Μουστάκη τον Γιώργο του Παναγιώτη του Δρίνα από τον Πειραιά. 66 κιλά, πάλι K1. Από την ομάδα του Παναγιώτη Δρίνα. Πρωταθλητής, το Muay Thai, το 9, το Kickboxing, το 13. Έχει προλάβει, ενώ είναι μόλις 21 ετών, να δώσει 40 αγώνες, 32 εκ των οποίων ήταν νικηφόροι. Αρκετά καλό ρεκόρ για τον Γιώργο Μουστάκη. Να ο Κερπάτσι εδώ, μόλις μπήκε στο ring. Και εδώ ο Κερπάτσι. Έχει πολλούς φίλους κάτω από το ring. Περιμένουν τον δούνε. Γιάννης Θεοφάνους, Ολυμπιακός προπονητής. Ένας μεγάλος Έλληνας προαθλητές, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, βοηθός προπονητής. Γιώργος Μουστάκης. Ο Γιώργος Μουστάκης, 21 ετών, για την ηλικία του είναι πολύ έμπειρος αθλητής. Πιστεύουμε ότι θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Ήδη έχει πολλές επιτυχίες σε εγχώριους αγώνες και έχει κάνει και κάποια βήματα στο εξωτερικό. Σίγουρα με την καθοδήγηση του πολύ έμπειρου προπονητή του, του Παναγιώτη του Δρίνα, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι στην ελίτ των αθλητών σε τα επόμενα χρόνια. Σε το Δημοτικό Συμβούλιο, εξ' αντιδημάρχους και τους πολλούς Έλληνες πρωταθλητές. Αναμένεται εντυπωσιακός αγώνας από τα κατορθώματα των δύο έως τώρα στον χώρο, στο και αν είναι μικρή σε ηλικία, αλλά και από το σωματότυπό τους καταλαβαίνει κανείς ότι θα δούμε έναν πιο γρήγορο αγώνα από τον προηγούμενο. Ναι, βέβαια. Τα κιλά αυτά που... από τον προηγούμενο του kickboxing, έτσι έχει το MMA. Βέβαια, και ο Γιώργος Αριδάκης με το Scorpion. 7 διοργανώσεις μέχρι στιγμής, πάρα πολύ καλές. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία του. Καλή επιτυχία στους αθλητές. Πρώτος γύρος. Δίνει τις τελευταίες οδηγίες ο κύριος Θεοδωρακάκος, ο διαιτητής του αγώνα. Και φύγαμε. Ξεκινάμε λακτίσματα ο Μουστάκης, απαντάει δυνατά ο Κερπάτσι με low kick. Ωραίος συνδυασμός από τον Μουστάκη, πάνω στους άμυνες του Κερπάτσι. Ωραίο το γόνο του Μουστάκη, βρίσκει στόχο. Ωραίο το γόνο του Κερπάτσι, βρίσκει στόχο. Πολλοί συνδυασμοί, χέρια, γόνατα, καλά έχουν ξεκινήσει και οι δύο. Και είναι αυτό που μας αρέσει, έτσι. Βέβαια. Και λακτίσματα. Βέβαια, κόντρες χτυπήματα, το Κερπάτσι πετυχαίνει πολύ καλά το κεφάλι του Μουστάκη. Άμυνα, ωραία άμυνα στο λόγο του Μουστάκη ο Κερπάτσι. Ωραίο το round στα πλευρά του, περνάει καθαρά. Ο
τα χέρια του Γερπάτσι. Σειρά και γόνατο. Άμεση απάντηση. Γρήγορο παιχνίδι από την αρχή του παιχνιδιού. Από τη στιγμή που ξεκινούν έτσι θα πάμε σε πολύ μεγάλο ερώτημα του τι θα γίνει στους επόμενους γύρους από το θέμα της αντοχής. Και πότε θα αρχίσουν να πέφτουν τα χέρια. Γιατί έχουν μπει με φουλ ρυθμό και οι δύο. Θα το δούμε γι' αυτό. Ωραίες οι γροθιές του Μουστάκη, πέρασαν δύο χτυπήματα συνεχόμενα. Συνδυασμούς, ωραία κόντρα του Μουστάκη, πάλι. Ωραίες και απαντήσεις του Κερπάτσι. Υπάρχει μια ροή στο παιχνίδι και αυτό είναι ευχάριστο για τα μάτια μας. Ήδη βλέπουμε μια χαλάρωση. Οπ, πάλι να το χάσουμε κι αυτόν. Ήδη βλέπουμε μια χαλάρωση γενικότερα. Ένα ψηλό παραπάτημα. Αυτό σημαίνει ότι η κούραση έρχεται. Ωραία η κόντρα του Κερπάτσι. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Saving by the bell και για τους δύο ήταν αυτό να πάρουν ανάσα. Ωραίος γύρος, ναι. Ναι, ωραίος γύρος. Δεν μπορούμε να πούμε για αποτέλεσμα τώρα του γύρου. Τώρα και τη φάβα του εδώ Κερπάτσι. Μπας και ξυπνήσει. Συμβαίνουν και αυτά μες στον αγώνα. Βλέπετε είναι πιο ήρεμος ο Μουστάκης στη γωνία του. Δείχνει ότι έχει αναπνοές. Παίρνει τις συμβουλές από τον Παναγιώτη Τοδρίνα, τον προπονητή του. Είναι ο προπονητής και του Σταύρου του Ξακουστίδη, από τους γνωστότερους Ξακουστός Ξακουστίδης. Ναι, Ξακουστός Ξακουστίδης, στα 62-65 κιλά. Καλός αθλητής. Μοτόρι. Δεύτερος γύρος. Πάμε να δούμε το δεύτερο γύρο και τι μας επιφυλάσσουν οι δύο αθλητές. Ωραίος συνδυασμός του Μουστάκη, με χέρια και γόνατο, γρήγορη απάντηση του Κερπάτσι. Ωραίο το τριάρι του Μουστάκη, περνάει στο κεφάλι του Κερπάτσι. Ωραίο το παιχνίδι, απάντηση στην απάντηση. Χωρίς περί την κίνηση βλέπετε ότι παίζουν τώρα και στατικά, ναι. Και αυτό δίνει πάντα περισσότερο θέμα στο παιχνίδι. Ωραίο το λάξιμο στο κεφάλι του Κερπάτσι. Έχει αλλάξει και γκάρτ στιγμιαία. Ωραίο το low kick περνάει και το τριάρι από τον Κερπάτσι. Ωραίο και το τριάρι του Μουστάκη, πέρασε ο συνδυασμός του. Ψήλα το κεφάλι από τον διαιτητή, πάντως έχει μπει δυναμικά ο Σοκράτης. Ναι, ένα round πέρασε τα πλευρά του Μουστάκη, ωραίο και το γονατό του. Απορρεύεται να μεταφέρει στον αθλητή δεξιά αριστερά με τα χέρια σου, οπότε κάνει ψίσταση ο διαιτητής. Ωραία η απάντηση, κροσέ και low από τον Κερπάτσι στην επίθεση του Μουστάκη. Βλέπετε ότι δουλεύει πολύ τα γονατά του Μουστάκης. Πολλά από αυτά είναι σημεία, όπως και τώρα τα χέρια που έκανε, οι γροθιές. Πάλι τεσάρι που πέρασε το πρόσωπο του
του Κρεπάτσι, απαντάει με low kick ο Κρεπάτσι, συνδυάζει, προσποιείται το γόνατο και δίνει χέρι. Και πάλι γόνατο, Κρεπάτσι, πιο επιθετικός. Ωραία, περκάτε στο σηκώτη και το κροσέ τώρα στο πρόσωπο του Μουστάκη. Πιέζει τώρα ο Σοκράτης, βλέπετε ότι θέλει να καθαρίσει τον αγώνα. Και ωραίο το γόνατό του, παίρνει σημεία καθαρά εδώ πέρα. Διεκδικεί την νίκη έτσι. Ωραία αποφυγή και πολύ καλό, δεν μου αρέσει την κουμάτων αυτό. Mm-hmm. Κάνει break ο διαιτητής στο αγκαλιασμό των αθλητών. Χαροπάλεψε είναι αλήθεια λίγο ο διαιτητής γιατί ναι. Οριακά πέρασε το κροσέ από δίπλα του. Ελπίζουμε να αντέχει το ξύλο κι αυτός. Τέλος και του δεύτερου γύρου, νομίζω ότι ο Κερπάτης ήταν λίγο πιο επιθετικός, πήρε κάποια περισσότερα χτυπήματα. Έβαλε τον Μουστάκη. Και πάμε για το τελευταίο γύρο του αγώνα. Συνδυάζει ο Κερπάτσι, αν χάσει ένα σημείο το παίρνει πίσω σίγουρα, γρήγορα. Συνδυάζει όλα τα χτυπήματά του. Ωραίος, δυνατά χτυπήματα από τον Κερπάτσι τώρα, παίρνει καθαρά σημεία, συνεχίζει με χέρια, θέλει να ρίξει το καναβάτι στον αντίπαλό του. Στάκης όμως διατηρεί την επαφή, συνεχίζει τις απαντήσεις, προσπαθεί να επιτεθεί αλλά κοντράρεται από τον Κερπάτσι. Βλέπετε ότι υπερέχει ο Σοκράτης. Ίσως να είναι λίγο πιο δυνατός από τον Μουστάκη. Ίσως εκεί να καθορίζει το παιχνίδι γιατί φαίνεται ο Μουστάκης να έχει καλύτερη φυσική κατάσταση. Αλλά η θέληση που λέγαμε πριν, σωστό, για νίκη, μετράει πάρα πολύ. Συνδυάζει ο Κερπάτσι τα κρύμματα γόνατα, τα low kicks. Ωραία το άπεγα το σώμα του Κερπάτσι στο Μουστάκι. Συνεχίζει καπάκι τους νέους συνδυασμούς του. Έχουν τα χέρια βέβαια του Σοκράτη, βλέπετε την κούραση. Τους χωρίζει ο ίδιος πάλι. Εδώ πλέον η κούραση φαίνεται καθαρά στην παρουσία των αθλητών. Θα κάνει όπως την κλωτσιά ο Κερπάτσι να αποφύγει τον αντιπαλό του, να το σπρώξει μακριά. Το ψηλό καταφέρνει. Ωραίο πους πάλι. Ωραίο το γόνατο του Μουστάκη. Πάλι μπροστινή. Συνδυασμού χεριών. Πάλι μπροστινή. Οπ. Καλό ήταν. Δεν ήταν απόλυτα πετυχημένο, αλλά ήταν... Δημιουργεί τις εντυπώσεις όμως. Και τέλος του αγώνα. Νομίζω ότι γέρνει αρκετά υπέρ του Σοκράτη Κερπάτσι. Ναι, ήταν πιο επιθετικός νομίζω. Κυρίως στον τρίτο γύρο. Καλά πήγε και ο Μουστάκης. Αρκετά καλά ξεκίνησε τον αγώνα του. Βέβαια, μέσα στους γύρους κάπως φάνηκε ότι ήταν πιο... πιο έμπειρος ο Κερπάτσι ή πιο αποφασισμένος να κερδίσει. Ας δούμε όμως την κρίση των κριτών, τι πόρισμα βάλανε. Και θεωρώ πως έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ο Σοκράτης Κερπάτσι είναι πιο δυνατός και τα χτυπήματά του πονούν περισσότερο. Ναι, οπότε υπάρχει, είναι ένας θελτικός παράγοντας αυτός για τον αντίπαλο. Οπότε αν θέλει να κάνει κάτι, ίσως να αναστέλει αυτό το κάτι που θέλει να κάνει.
Γιατί όταν πονάς, όταν σου παρασύρει την άμυνα, μια κλωτσιά, μια μπουνιά, τότε αργείς να απαντήσεις, αργείς να ξαναγυρίσεις τη στάση σου τη σωστή. Ομόφωνη απόφαση. Κόκκινη γωνία, Σοκράτης Κερπάτσι. Νικητής ο Κερπάτσι τελικά. Σοκράτης Κερπάτσι ο νικητής. Την απονομή θα την κάνει η Γογό Μπιτάκου. Ο Παναγιώτης ο Δρίνας στη γωνία του Μουστάκη ψιλοαπορεί. Θεωρούσε ότι ίσως ο δικός του αθλητής να έχει κερδίσει. Αλλά πολλές φορές βλέπετε, μιλάω με τον Παναγιώτη Δρίνα για το αποτέλεσμα του αγώνα. Είπα ότι ήταν κοντά ο αγώνας, ότι ίσως ήταν λίγο καλύτερος ο Σοκράτης. Βέβαια δεν το είδε έτσι ο κύριος Δρίνας. Και βέβαια του είπα, δεν μένει παρά να δούμε τον αγώνα στην τηλεόραση. Έτσι θα δούμε πιο καθαρά, γιατί την ώρα του αγώνα το συνέστημα κυριαρχεί. Λογικό και είναι. Πάντα βλέπουμε το δικό μας αθλητή νικητή. Αυτό συμβαίνει. Εγώ Μπιτάκου έκανε την απονομή, εγώ διοργανώτρια του No Limits και αυτό το παρακολουθείτε μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Συγχαρητήρια στο Γιάννη το Θεοφάνους. Είναι ο άνθρωπος που το 2006 μαζί με τον Κώστα τον Αθανασόπουλο με προέτρεψαν να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και τον ευχαριστώ πολύ, δεν το ξεχνάω ποτέ. Με τις διοργανώσεις του προάγει πραγματικά το χώρο και βεβαίως ως δάσκαλος βγάζει σπουδαίους αθλητές. Χρειαζόμαστε ανθρώπους, πάνω απ' όλα παιδιά, που δρούν και πράττουν με ποιότητα, αξιοπρέπεια και ξέρουν να εκπροσωπούν το χώρο μας με τέτοιο τρόπο που να βγαίνουν και έξω αληθινοί μαχητές. Και τέτοιες διοργανώσεις είναι κόσμημα για την ελληνική μαχητική σκηνή. Σε ό,τι αφορά το Σοκράτη, τον Κερπάτσι που μας χάρισε και απόψε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, τον περιμένω 20 Ιουλίου στον Ολίμιτς το 24, στο South Coast. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι και εκεί με τον Δημήτρη τον Τάνκα. Θα παίξει Muay Thai γιατί ο Σοκράτης Γιάννη παίζει όλα τα στυλ. Ελβετικός σου γιάς. Ο Σοκράτης, έτσι το λέω. Έτσι. Έτσι το γονάζω. Να πούμε ότι και το No Limits που προανέφερε η Γογό θα το παρακολουθήσετε και αυτό από τις συχνότητες της Nova. Σπουδαία αγώνες. Γενικά, οι πόρτες έχουν ανοίξει για τα καλά στο συνδυνομητικό κανάλι, στην Nova, για τα μαχητικά αθλήματα και για τις διοργανώσεις και έπεται και συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε, το επόμενο ραντεβού... Και για εσένα συγχαρητήρια που επέστρεψες. Μας είχες λείψει τόσα χρόνια. Η επιστροφή του Βίκτορα του Ρέντι. Ο Βίκτορα με τον Βίκτορα και με σένα. Το 2005 ήταν στην Κέρκυρα. Είχαμε κάνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα kickboxing της WPKA. Ήμουν ομοσπονδιακός προπονητής και τότε. Είχα μια από τις καλύτερες ομάδες στην εθνική ομάδα, όλους τους γνωστούς αθλητές. Όπως και στην Κύπρο την περασμένη χρονιά που κάναμε μεγαλύτερη επιτυχία σαν εθνική ομάδα. Πήραμε 13 χρυσά, δεν θυμάμαι τότε τι είχε γίνει. Αλλά παίζαν όλοι οι σπουδαίοι αθλητές που τώρα βλέπουμε στην τηλεόραση. Κύριε Κιντέρσο, μπορείτε να ξεκινήσετε. Και ο διοργανωτής των αγώνων, Θανάσης Κιντέρσος, ο προπονητής των Μυρμιδόνων, δίνεις χορηγούς πλακέτες και σε μένα σαν Τζόγια Ελλάς, αλλά και σαν συνδιοργανωτή, γιατί βοήθησα στο στήσιμο των αγώνων, στο ζευγάρωμα των αθλητών. Και αφού βλέπουμε αυτές τις εικόνες, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια και την ολοκλήρωση των Μυρμιδόνιων. Ένα χειροκρότημα, ευχαριστούμε παιδιά. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και πάμε στα 81 κιλά, ανεβαίνουμε πολύ πλέον έτσι στις κατηγορίες. Πάμε σε έναν αθλητή που τα τελευταία χρόνια ακούγεται πάρα πολύ το όνομά του. Από τη δική σου σχολή, ο Γιάννης Φεζουλάη, θα αντιμετωπίσει αθλητή από το Rama Camp τον Αλέξανδρο Μήλο. Ναι, δύο διαφορετικά στυλ
αθλητών. Ο ένας Muay Thai, Κώστα Θεοδούλου. Ο άλλος kickboxing και Ιβάν αθλητής. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει ακουστεί πάρα πολύ το όνομα του το Μίλου του Αλέξανδρου, ο οποίος είναι ένας τεχνίτης Muay Thai παίκτης, ο οποίος παίζει και K1. Αν και να πούμε ότι όλοι οι αθλητές του Κώστα Θεοδούλου είναι καθαρόιμοι Muay Thai, και όμως μπαίνει και στη διαδικασία να παίξει K1, και αυτό είναι προς τιμήν του. Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, οι δυο τους. Φεζουλά, αθλητής δυναμικός, πιο δυνατός στα κιλά αυτά, απλά δεν έχει την τεχνική που έχει ο Μήλος. Καταφέρνει όμως τους τελευταίους αγώνες να υπερισχύει στους αγώνες του και περισσότερο στον extra round. Περίεργο αυτό. Θα τους δούμε να ανεβαίνουν στο ring και τους δύο εδώ. Έχεις κάτι σταθερά, κάτι συγκεκριμένο που λες ο αθλητής σου λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, είναι ανάλογα με τον αθλητή? Πιστεύω ότι η τεχνική, η τακτική που χρησιμοποιώ στο παιχνίδι των αθλητών μου είναι πάνω κάτω η ίδια. Ξέρω ότι με την τακτική που ακολουθώ μπορούμε πάντα πρώτα απ' όλα να μην τρώμε ξύλο και μετά να δίνουμε. Βέβαια η ιδιοσυγκρασία κάθε παίκτη είναι διαφορετική. Ο χαρακτήρας του κάθε παίκτη είναι διαφορετική. Ο ένας παίκτης μου είναι πιο γρήγορος, ο άλλος είναι πιο δυνατός, ο άλλος έχει καλύτερο μυαλό, καλύτερη απόσταση. Οπότε προσπαθώ να κάνω καλύτερη τις τεχνικές δεξιότητες του κάθε αθλητή, να τις οξύνω και να, ο καθένας να υπερισχύσει με τα πλεονεκτήματα που έχει ο καθένας, ξεχωριστά. Έτσι με το Φεζουλάι, ενώ οι τεχνικές που δουλεύουμε είναι ίδιες με τους άλλους αθλητές, δίνει κάτι παραπάνω από μόνος του, ενώ φαίνεται από την αρχή πάντα σκασμένος, φαίνεται από την αρχή πάντα ότι σαν να είναι γυμνασμένος, και όμως είναι πάρα πολύ γυμνασμένος ο αθλητής. Νομίζω ότι στρεσάρεται πάνω στο ring. Να. Άρα είναι κάτι το οποίο εσύ θα δουλέψεις περισσότερο σε αυτό, έτσι, δηλαδή επιλέγεις ότι σε συγκεκριμένο αθλητή πρέπει να δουλέψεις περισσότερο αυτό. Ο Άλεξ Παπάς, ο διαιτητής του αγώνα, δίνει τις τελευταίες συστάσεις για το παιχνίδι, πώς πρέπει να παίξουν οι αθλητές. Και ξεκινάμε, πρώτος γύρος. Μπαίνει κατευθείαν ο Μήλος με συνδυασμό χεριών και γονάτου. Γρήγορη απάντηση round του Φεζουλάι. Ωραίος συνδυασμός του Φεζουλάι, απαντάει. Ανάποδος αθλητής ο Φεζουλάι. Είναι αριστερόχειρας, οπότε έχει βάλει το δεξιπόδι μπροστά. Είναι κάτι που μπερδεύει τους αντιπάλους συνήθως. Στα πλεονεκτήματά του βέβαια αυτό, έτσι. Βέβαια. Έχει πιο επιθετική στάση ο Φεζουλάι. Καλά κλεισμένος ο Μήλος. Με γρήγορες απαντήσεις ο Φεζού. Άμυνες από τον Φεζουλάι στα αριθμότητα του Μήλου. Ωραίο το γόνα του Μήλου. Ωραία προσπίση ήταν αυτή. Ωραία, αλλά δεν βρήκε στόχο, γιατί άδειασε ο Μήλος. Χάλεσε την αποστασία του Φεζουλάι, δεν κατάφερε να τον βρει. Βλέπουμε να γλιστράει σε ένα χτύπημα που πήγε να κάνει ο Φεζουλάι. Πέφτει κάτω, δεν είναι τίποτα. Καλύτερα στημένος ο Αλέξανδρος Μήλος. Δεν χαλάει την κάρτα του. Προσπαθεί να έχει πάντα ισορροπία, να είναι πάντα όρθιος. Αντιθέτως από τον Φεζουλάι, ο οποίος
συχνά να χαλά τη βάση του. Ωραία η κόντρα του Χουζουλάη. Αλλάζει γωνίες ο Μήλος, προσπαθεί να φτιάξει τη δικιά του απόσταση. Ωραίο το διάρρη του Φεζουλάη. Επιτρέπεται το στιγμίο πιάσιμο. Άσχετα ο διαιτητής δίνει σύσταση. Στις άμυνες πάντως όλα τα τελευταία χτυπήματα. Ναι. Εδώ ένα χαμηλό γόνατο στα γενετικά. Σταματάει τον αγώνα διαιτητής για να περάσει ο πόνος του Φεζουλάη. Συνεχίζει ο αγώνας. Δεύτερο. Δεύτερη καπάκι, χτυπάει και το καμπανάκι του γύρου. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Ζητάει συγγνώμη ο Μήλος, σίγουρα δεν το ήθελε αυτό το αντικανονικό χτύπημα. Και έτσι πάνε οι αθλητές στη γωνία τους. Άτυχος ο Φεζουλάη. Συμβαίνουν αυτά, ειδικά όταν είσαι ανάποδος παίκτης, έχεις τέτοια, ναι, έχεις ναι, τέτοια λογικό. Αποτελέσματα, γιατί αν κάνεις λίγο πίσω, αν είσαι πιο κοντός, δεν μπορείς να πετύχεις τον μπροστινό πόδι του αντιπάλου και συνήθως πάει στα γεννητικά όργανα. Εδώ οδηγίες στους αθλητές και μπαίνουν στο δεύτερο γύρο. Βλέπετε ότι οι αθλητές δεκαλιάζονται πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Αυτό δείχνει και το ήθος των αθλητών. Ωραία το γόνατο του Φεζουλάη. Σκύβει λίγο βέβαια επικίνδυνα. Γιατί τα γόνατα του Μήλου είναι φαρμακερά συνήθως. Έχει ξεκινήσει πιο δυνατό ο Μήλος στο δεύτερο γύρο. Καλή κόντρα πους, αριστερή προς την κλωτσιά. Πέφτει κάτω Βεζουλάη, αλλά συνεχίζει αμέσως. Βλέπουμε και σειρές πυγμαχίες από το Μήλο. Καλά κλειστός βέβαια ο Φεζουλάη, τα χέρια του Μήλου τα περισσότερα δεν περνάνε, αλλά κάνει καλή δουλειά με τα uppercut. Δεν πετυχαίνει να πάτησε το Φεζουλάη, στον αέρα κρεμάει. Θέλει να κάνει επίθεση ο Φεζού, κυνηγάει τον αντίπαλό του. Βγάζει έμεινες ο Μήλος όμως. Προσπαθεί να τον κρατήσει σε απόσταση τον Φεζουλάη πάντως. Ναι, ναι. Είναι πιο μακρύς ο Μήλος, είναι πιο ψηλός, έχει πιο μακριά άκρα. Οπότε το καταφέρνει αυτό. Βλέπετε ότι με ένα πουλ απλό ξεφεύγει την κλωτσιά από την κλωτσιά του Φεζουλάη. Η απάντησή του δεν βρίσκει στόχο πάλι. Επίθεση του Φεζουλάη. Ποιος καταφέρνει κάποια στιγμή να πάει στον αντίπαλό του. Πάλι. Ωραίο το γόνατο του Μήλου. Κοντρολάρει τον αντίπαλο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια ροή. Γενικά. Οι μονές απαντήσεις του Φεζουλάη δεν βρίσκουν στόχο. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει άλλο χτύπημα. Ωραίο το uppercut.
καλύτερος συνδυασμός από τον Μίλο. Μου φαίνεται ότι ήταν λίγο καλύτερος αυτό το γύρο. Ωριακά είναι πάντως και ναι. Αυτός ο αγώνας. Τέλος του δεύτερου γύρου. Ο διαιτητής παίρνει τους, την κρίση, τα χαρτάκια από τους κριτές για να τους παραδώσει στο supervisor και την γραμματεία. Οι προπονητές δίνουν τις οδηγίες στους αθλητές. Βλέπουμε ότι ο Μίλος φαίνεται λίγο παραπάνω κουρασμένος κι ας ξεκινάει, πες δουλάει πάντα κουρασμένος στον αγώνα του. Οι οδηγίες από τους δύο προπονητές. Ό,τι μπορούν να διορθώσουν. Βοηθεί έξω, παρακαλώ. Και τα λόγια ψυχολογίας είναι τα τελευταία που δίνουν οι προπονητές για να ανεβάσει την ψυχολογία του αθλητή. Πάμε για το τελευταίο γύρο, ο οποίος θα κρίνει ίσως και το παιχνίδι. Ωραία απάντηση του Βεζουλάη και το γόνατο του Μίλου. Πιέζει ο Βεζουλάη, βλέπετε, με ένα σερί χτυπημάτων. Με άναρχο τρόπο. Καταφέρνει όμως αυτό που θέλει. Καταφέρνει και μαζεύει σημεία. Πρώτο γόνο του Μίλου, καθαρό. Κουράζουν αυτά τα γόνα του αθλητή, τον αντίπαλο. Κρατάει σε απόσταση με κλωτσιές ο Μίλος τον αντίπαλό του. Βλέπουμε ότι μπαίνει όμως μέσα και καταφέρνει και φαίνει σε δύσκολη θέση τον Μίλο. Και άλλο κροσέ που περνάει. Είναι στο Μίλου πάνω στους άμυνες στη Φιζουλάη. Διάρρηση σώμα, χωρίς ισορροπία Φιζουλάη, χαλάει τη βάση του, έχει κουραστεί. Και αυτό φαίνεται από τα χέρια που κατεβαίνουν, πέφτουνε. Και οι δύο είναι τρομερά κουρασμένοι. Πιο επιθετικός ο Φιζουλάη, ίσως αυτή η επιθετικότητα να του δίνουν και πόντους μέσα στο γύρο, γιατί μετράει πάρα πολύ επιθετικότητα. Ωραίο το round στο κεφάλι του Μίλου. Από τον Μίλο. Καλή παρατήρηση για να μην κρατάει τον αντίπαλο. Ωραίο το διάρρη περνάει στο πρόσωπο του Μίλου από το Βεζουλάη. Γόνατο, απάντηση λόγω αμέσως, οπότε σαν να μην έχει πάρει σημείο ο Μίλος. Μπροστινή κλωτσιά που χαλά τη βάση από το Φετσουλάι. Συνδυασμούς. Ωραία απάντηση, δεξί κροσέ, αριστερό μάνα κροσέ στο αγώνι του Μίλου από το Φεζουλάη. Βλέπετε ότι έχει λίγο καλύτερη στόκευση με τα χέρια ο Φεζουλάη. Τέλος του αγώνα, μια μικρή περίσχυση του Φεζουλάη στο τρίτο γύρο είδα. Και πάμε να δούμε την κρίση του αγώνα. Οι αθλητές πάνε στις γωνίες. Για την απονομή θα παρακαλούσα τον κύριο Γιώργο Σαριδάκη, διοργανωτή του Σκόρπιον. Εδώ τα λέμε με τον Κώστα Θεοδούλου. Τον ρωτάω εγώ πώς είδε τον αγώνα, ποιος νίκησε. Αλλά και αυτός δεν είναι σίγουρος. Ο καθένας σίγουρα βλέπει τον αθλητή του για νικητή.
Αλλά δεν το κάνω αυτό συνήθως. Γι' αυτό και ρωτάω τον αθλητή πώς είδε τον αγώνα, τον προπονητή πώς είδε τον αγώνα. Δεν μένει παρά να ακούσουμε την κρίση. Από ό,τι δείχνει κοντινός ο αγώνας. Ο Γιώργος Αριδάκης έκανε επί στο ring για να. Advisor, κριτές, διαιτητής, μετράνε τα σημεία. Για να βραβεύσει τον νικητή. Είναι ο διοργανωτής του Σκόπιον. Εφόσον υπάρξει έτσι και δεν πάμε σε εξτραγύρο. Βέβαια, βέβαια. Και δεν ξέρω, είναι η μοίρα του Φεζουλάη να πάει μόνο εξτραγύρο. Τέσσερις τελευταίες αγώνες που θυμάμαι ήταν extra round. Όποιο και να είναι, θα είναι πολύ κοντινό. Ένα σημείο θα κάνει τη διαφορά. Και να, δείχνει εξτραγύρο ο διαιτητής. Extra round λοιπόν, extra γύρος. Οπότε βγαίνουν πάλι όλοι έξω και πάμε να ετοιμαστούμε για τον extra round, ο οποίος ήταν και ο καθοριστικός αγώνας. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει ποτέ δεύτερος extra round. Ναι, είναι μία γύρω. Οπότε ό,τι συμβεί σε αυτόν τον γύρο θα δώσει και αποτέλεσμα. Και πώς θα δώσει αποτέλεσμα. Και η ισοπαλία έναν αγώνα θα μετρήσει ο πιο επιθετικός, ο πιο ίσως μαχητικός, ναι, και αυτός που θα καταφέρει να σταθεί πιο όρθιος στο παιχνίδι. Η εν γέννη εικόνα του αθλητή, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Η τεχνική του, η επιθετικότητά του, η δύναμη που βάζει στα χτυπήματά του, γιατί ο άλλος μπορεί να κάνει πολλά χτυπήματα αλλά να μην έχουν δύναμη, οπότε δεν θεωρούνται και σημεία. Πρέπει το χτύπημα του αθλητή να διαπερνάει τις άμυνες, πρέπει να του χαλάει τη βάση για να είναι σημείο. Προσπαθούν να αναπνεύσει ο Φεζουλάη, πάμε για το extra round. Μπαίνει επιθετικά, βλέπετε ότι κυνηγάει ο Φεζουλάη. Και καταφέρνει χτυπήματα με τα χέρια, βλέπετε εδώ σειρές. Χάνει την ισορροπία του εδώ, πέφτει κάτω. Αλλά ξανά στην επίθεση. Δεν κάνει πίσω. Έχει βάλει το κεφάλι κάτω, Φεζουλάκη και μπαίνει. Ο Μίλος προσπαθεί να κρατήσει, να κάνει παίξει κόντρα στον αντίπαλο. Βλέπω ότι περνάει πιο δυνατά χτυπήματα ο Φεζουλάη. Έχει κουραστεί ο Μίλος. Καλό το διάρρη χαμηλά στην ηλιακή χώρα. Από το Φεζουλάη. Ξανά. Το πλήζει με ένα round, δεν βρίσκει στόχο. Απαντάει ο Μίλος με ένα round, δεν βρίσκει στόχο. Βγάζει άμυνα, Φεζουλάη. Τα low kicks αυτά είναι σαν να μην έχουν γίνει γιατί δεν έχουν δύναμη. Αυτά γενικά. Προσπαθούμε με περισσότερη πυγμαχία με Φεζουλάη να πιέσει τον Μίλο. Ο Μίλος προσπαθεί με τα πόδια του να κρατήσει απόσταση στον αντίπαλο. Χωρίς όμως να. Βλέπουμε κάποια καθαρά σημεία. Να το βιάρι στο πρόσωπο του Μίλου. Η απάντηση με λόγω από το Μίλο που θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε σημείο. Ωραία κόντρα από το Μίλο με το τεσάρι. Βρίσκει το πρόσωπο του Φεζουλάη. Ωραίο το πόδι στο κεφάλι. Σε άμυνα, αλλά το παρέσει, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε, μπορεί να είναι σημείο. Ωραίο το κροσέ, η απάντηση από το Φεζουλάη συνεχίζει με δεύτερο και τρίτο ίδιο χέρι, χωρίς ισορροπία, καταφέρει να πάρει ένα πόντο. Και πάλι το διάρρη από το Φεζουλάη, φαίνεται ότι κυριαρχεί σε αυτό το γύρο. Έχει θέληση να κερδίσει, βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί την ψυχή του. Δεν είναι για κάτι σκαμπύλια, βλέπετε. Όχι ιδιαίτερες τεχνικές μπουνιές. Πάντως τα χέρια έχουν πέσει πάρα πολύ. Ναι, 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 έχουν πέσει και συνεχίζει να απαντάει με σε στόχο ο Φεζουλάη. Όπως μπορεί. Κούραση φαίνεται πλέον στους αθλητές, αρχίζει και παραπατάει περισσότερο Φεζουλάη. Και τέλος του αγώνα, ένας ωραίος μέχρι γύρος. Μέχρι τελευταίας ανάσας πήγε ο ναι, 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 γύρος. Ναι. Πάλεψαν και οι δύο αθλητές για την νίκη. Να δούμε.
Σκασμένος ο Πεζουλάη. Όρθιος όμως. Πιο αναπτυχτικός ο Μήλος φαίνεται, πιο... τελείωσε πιο ξεκούραστος, ας πούμε. Ώρα τις απόφασες. Και πάλι χαιρετίζονται αθλητές. Ακόμα και ο έξτρα γύρος κρίθηκε σε πολύ λίγα σημεία. Ένα διαφορά. Ο Φεζουλάς σηκώνει το χέρι του. Να βγάλουν νικητή. Φαίνεται πιο... με ένα σημείο πιο σίγουρος. Διαφορά. Νικητής, κόκκινη γωνία. Φεζουλάει. Φεζουλάει. Απογοητευμένος ο Μήλος από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Κώστας Θεοδούλου αγκαλιάζει τον αντίπαλο αθλητή. Κόκκινη γωνία, Γιάννης Φεζουλάη. Φεζουλάη βρήκε την ευκαιρία να φιλήσει την κοπέλα του. Αγκαλίασε τον προπονητή. Ωραίος αγώνας πάντως. Ωραίος, δυναμικός αγώνας, ναι. Ελπίζουμε να δούμε μια ρεβάν στο μέλλον, γιατί όχι. Αν και θέλουμε να βλέπουμε τον Μήλο σε στυλ Muay Thai να παίζει, γιατί είναι το στυλ του, δεν θέλουμε να χάνει άδικα. Άδικα. Εφόσον δεν παίζει το στυλ του, εννοώ, έχει πιο λίγα όπλα να δείξει. Σαριδάκη, πρόσφατα είχαμε το Σκόρπιον 7. Πρώτα απ' όλα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο δάσκαλο του Γιάννη Θεοφάνους και τον προπονητή του Μυρμιδόνιο Μαχητές. Είναι πολύ όμορφο αυτό που βλέπουμε απόψε εδώ. Μακάρι να έχουν τα παιδιά συνέχεια και κάθε φορά να γίνονται και αυτοί καλύτεροι. Εμείς στηρίζουμε το δάσκαλο του Θεοφάνους. Τώρα για το Σκόρπιον είμαστε Οκτώβριο με πεντάδα, τετράδα και με συμμετοχή του δάσκαλου του Θεοφάνους, τον αθλητή που είδαμε το Φεσουλάι, θα το δούμε να αγωνίζει. Πρέπει όμως να φτιάξετε κάτι, να παίξετε οι παλέμαχοι μέσα από εκεί. Τα θέλουμε αυτά, Διονύση. Δεν τα λέμε, δεν τα κάνουμε. Είναι κρίμα. Τώρα είναι, βλέπετε, εγώ αποποιούμε τις ευθύνες. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Την κοιλιά μου δείχνω, γιατί λέω δεν είμαι για αγώνες τώρα. Ο Νίκος Κίκας έχει κατακτήσει τη ζώνη του God of War το 2012. Ο πρώτο τελευταίος αγώνας είναι αυτός της διοργάνωσης. Νίκος Κίκας από το Fight Club Γαλάτσι κόντρα στον Σταύρο Ζαφύρη από το Άτρο των Ιωαννίνων. Ναι, είναι αθλητής του Στέφανου Αποστολάκη από τα Γιάννενα. Ο αγώνας δεν έχει προγραμματιστεί να γίνει έτσι. Ο Νίκος Κίκας ήταν να παίξει με τον Σέρτσα του Κώστα του Αθανασόπουλου, ο οποίος περίπου 4-5 μέρες πριν τους αγώνες δήλωσε τραυματισμό και αναγκαστήκαμε και αλλάξαμε ζευγάρι. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε ζευγάρι. Ο Γκίκας, ο Νίκος, είναι ένα από τους κορυφαίους αθλητές της κατηγορίας των 70 κιλών, 70-72. Έχει παίξει με όλους τους μεγάλους παίκτες, έχει κερδίσει τους περισσότερους. Έχει παίξει στο εξωτερικό. Είναι πραγματικά ένας αθλητής διαμάντη. Θα θέλαμε πραγματικά να βρούμε ένα καλύτερο αθλητή για τον Γκίκα, αλλά δυστυχώς η ακύρωση έφερε αυτό το ζευγάρι. Ο οποίος, ο Σταύρος Ζαφύρης, με καλές περγαμηνές, ήταν ο μόνος που πήρε πάνω του τον αγώνα και είπε ότι θα παίξω. Τρεις μέρες πριν τους αγώνες είναι δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να παίξει σε τέτοια διοργάνωση, γιατί σίγουρα είναι απροετοίμαστος και σίγουρα το μέγεθος του αντιπάλου μετράει πάντα στην απόφαση αυτή. Και όμως ο κύριος Αποστολάκης, ο προπονητής, δήλωσε το παρόν και έβαλε τον αθλητή του στη φωτιά να παίξει με τον Νίκο τον Κίκα. Ναι, αλλά κάπως έτσι αλλάζει η επίπεδο και ο αθλητής. Ακριβώς. Έτσι φαίνεται ο αθλητής σου. Σωστό είναι αυτό. Και άμα έχεις ένα αθλητικό αποτέλεσμα, ξαφνικά εκεί που ήσουν
ένας μέτριος παίκτης, εσύ καταλέγεσαι και εσύ μέσα στους καλύτερους. Και αρχίζουν και συζητάνε περισσότερο. Και αποκτάς εμπειρίες, που είναι πολύ σημαντικό. Και βασικά ανεβαίνει η ψυχολογία σου. Και η ψυχολογία είναι το πάνω για αυτό το άθλημα. Αν ανεβάσεις ένα επίπεδο την ψυχολογία σου, έχεις ανέβει και ένα επίπεδο σαν αθλητής. Βλέπετε, ο αθλητής από τα Γιάννενα είναι πιο ψηλός από τον Νίκο Λογκίκα. Είναι πιο μικρός, είναι 19 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, 20. Είναι από το στυλ του Muay Thai. Και αυτό πήγαν από τον αθλητή του Muay Thai. Ναι, και παίζουν και αυτοί και οι Ιουάν. Και αυτό πάλι τιμάει τον αθλητή και τον προπονητή του που παίζει. Βλέπετε, κινητικός ο αθλητής από τα Γιάννενα, της Πλεγωνίας. Ο Νίκος Λογκίκας προσπαθεί να βρει το ρυθμό του, την απόσταση, το timing στην απάντηση. Παίρνει low kicks ο Γκίκας στο μπροστινό πόδι του Ζαφίρη, ο οποίος και αυτός έχει σκηνήσει με ένα πόδι guard. Βέβαια, της αλλάζει την guard του, βλέπετε. Παίρνει ένα round στα πλευρά του Γκίκα. Έχει μακριά μέλη, μακριά χέρια και πόδια. Οπότε αυτό εξυπηρετεί πιο πολύ τον αθλητή της Πλεγωνίας, γιατί μπορεί να χτυπάει από μακριά. Ίσως να είναι και ο πιο κινητικός αθλητής που έχουμε δει ως τώρα. Ναι. Ο Σταύρος Ζαφίρης. Βλέπετε, μπαίνει και βγαίνει στην απόσταση αμέσως. Προσπαθεί να τον βρει αμέσως ο Γκίκας, αλλά διατηρεί την απόσταση ο Ζαφίρης. Βλέπετε, περνάει κάποια χτύπηματα ο Γκίκας, κάποια χέρια, κάποια low kicks. Ξεχνάμε είναι και ο γύρος που προσπαθεί καθώς να βρει την απόσταση. Προσπαθεί καθώς να καταλάβει τι κάνει ο άλλος, πώς χτυπάει, αν περιμένει ή όχι, αν θα παίξει κόντρα παιχνίδι. Παντάει αμέσως ο Γκίκας στις επιθέσεις του Ζαφίρη. Συνδυάζει ωραία τα χέρια του. Ωραία, κροσέβ. Βρήκε το κεφάλι του Ζαφίρη. Αριστερή κίνηση από τον Ζαφίρη, προσπαθεί να βγει από την απόσταση του Γκίκα. Πώς προς το πάνω, έχει βοηθήσει αρκετά η κινητικότητά του, έχει αποφύγει αρκετά χτυπήματα. Πάρα πολλά. Χτύπημα χαμηλά. Μικρή διακοπή. Συνέχεια εδώ. Ένα πολύ καλό διάρρη, τροντάζει το κεφάλι του Γκίκα, του Ζαφίρη. Συνεχίζει ο Γκίκας, πιέζει και σώζεται από το καμπανάκι ο Ζαφίρης. Τέλος του πρώτου γύρου. Πάντως για τις συνθήκες που κλήθηκε να παίξει, μια χαρά στέκεται. Μια χαρά στέκεται ο Ζαφίρης, όντως. Και για την ηλικία του, αυτό σημαίνει ότι έχει το θράσος και τις περγαμηνές να προχωρήσει στο ελληνικό kickboxing, ο Ζαφίρης ο Σταύρος. Είδαμε τον Στέφανο Αποστολάκη στη γωνία του Ζαφίρη, έδωσε τις οδηγίες. Δεύτερος γύρος. Ωραίο backfist από τον Ζαφίρη, αποφεύγει ο Γκίκας. Οπ.
Εδώ το low kick που έδωσε ο Ζαφίρης στον Γκίκα, έβγαλε μπλοκ ο Γκίκας και χτύπησε το πόδι του, του γαλάμι του, το οποίο είχε δείξει και από το πρώτο γύρο ότι είχε ψιλοχτυπήσει πάλι πάνω σε ένα μπλοκ. Μετράει ο διαιτής και τελειώνει ο αγώνας εδώ, γιατί ο αθλητής δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Μπήκε ο γιατρός μέσα να δει τι γίνεται με το πόδι του Ζαφίρη, αυτός πονάει πάρα πολύ. Για την απονομή θα παρακαλούσα τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Χρονόπουλο. Απογοητευμένος ο Γκίκας που δεν κατάφερε να παίξει ένα ολόκληρο αγώνα. Ο Μιχαλόπουλος μέσα μαζί του. Νικητής λοιπόν με τεχνικό νοκάουτ. Κόκκινη γωνία, ο Νίκος Γκίκας. Έτσι νικητής ο Γκίκας λόγω του τραυματισμού του αντιπάλου. Δεν νομίζω να είναι χαρούμενος ο Γκίκας γι' αυτό. Από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων πρέπει να αλλάγει στο πόδι ο αντίπαλος, το καλάμι του. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να είναι καλά, να το ξεπεράσει γρήγορα. Συμβαίνουν και αυτά μερικές φορές. Σπάνια βέβαια, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Υπάρχει τραυματισμός του αθλητή. Η ιατρική ομάδα της Action Med. Σφυριλατείται μέσα εισαγωγικά ένας αθλητής με όλα αυτά. Από τη στιγμή που απέφυγε και τον μεγάλο τραυματισμό. Βέβαια. Ψήνονται οι αθλητές. Ψήνονται, ναι. Ψήνονται οι αθλητές, κάθε μικρός τραυματισμός που έρχεται. Και τον Νίκο Γκίκα είναι από πάνω του και βλέπει ο συναθλητής. Ο Μιχαλόπουλος είναι αυτός που έχει πάει στην γωνία να δει τον αθλητή, να βοηθήσει. Ο Μιχαλόπουλος ίσως από τους σπουδαιότερους Έλληνες kickboxer αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και λέω ίσως γιατί είναι δικός μου. Θα μπορούσα να πω ότι είναι. Να έλεγα ότι είναι, αλλά κακές οι γλώσσες καραδοκούνε. Να ευχηθούμε περαστικά στον αθλητή. Ήδη το πόδι του έχει μπαταριστεί. Παρ' όλα αυτά έχουμε έτσι να γίνει μια απονομή ακόμα. Ενώ το χειροκρότημα συνοδεύει τον Ζαφίρη Σταύρο. Ο κύριος Κιτέρσιος παρακαλώ στο ρίγκ, ο διοργανωτής. Ίσως ο Γκίκας να περίμενε τον αγώνα του διαφορετικό και αυτός δεν μπόρεσε να βρει τα πατήματά του, να βρει την απόσταση την κατάλληλη, γιατί ήταν πολύ κινητικός ο αντίπαλος. Έτσι αλλιώς όμως κέρδισε αυτόν τον αγώνα χωρίς ιδιαίτερη χαρά. Ναι, αισθάνεται ότι κάτι έχει γίνει μισό. Ακριβώς. Απ' τη μία, απ' την άλλη είναι τόσο καλό παιδί κιόλας, γιατί δεν... σαν άνθρωπος είναι πολύ καλό παιδί. Και συναγωρήθηκε πραγματικά για το τραυματισμό του αντιπάλου του. Και ο επίλογος αυτής της βραδιάς, τα Μυρμιδόνια 2014. Θα βρούμε τον Νίκο Κελέκη του Fight Club Γαλάτσι κόντρα στον Μανώλη Ρουσάκη από το Lions Camp. Στα 82 κιλά. Με όρους K1, τρεις γύρι των 3 λεπτών πάντα. Από το Fight Club Γαλατσίου. Με προπονητή τον Γιάννη Θεοφάνους. Ο πρωταθλητής του. Νίκος Κελέκης. Ο Νίκος Κελέκης μετά από αποχή περίπου ενός χρόνου από τα ring, γιατί είχε βγάλει τον ώμο του, έκανε μια εγχείρηση στον ώμο. Και μετά από 8 μήνες περίπου από θεραπεία, είναι πάλι πίσω.
Και λέει ότι τραυματίστηκε στην Αυστραλία όταν έπαιξε με τον Daniel Way. Ένα αγώνα 5-3 λεπτών K1 tie, ας πούμε. Έπαθε μια εξάδρωση πάνω στον αγώνα, κατάφερε να βγάλει τον αγώνα. Βέβαια ήταν πολύ επιθετικός και έπρεπε να έχει πάρει τον αγώνα στην Αυστραλία. Αλλά οι κρίσεις μερικές φορές μας χαλάνε τα σχέδια. Είναι έτοιμος, ψυχολογία. Δεν μένει παρά να πατήσει το ring 2-3 φορές για να ξαναδείξει το επίπεδό του. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ρουσάκης ο Μανώλης, ενώ και πάλι ο Κελέκης ο Νίκος είχε κανονιστεί να παίξει με τον Ισμαήλ από τον έναν αθλητή του Γρηγόρη του Μάλιου. Ο Ισμαήλ όμως ακύρωσε τον αγώνα λόγω τραυματισμού, άλλαξε και κάμπ, πήγε στο κριτικό κάμπ από το Μάλιο και έτσι ο αγώνας αναβλήθηκε. Τελευταίες μέρες βρήκαμε τον κύριο Ρουσάκη, αθλητή του Lions Camp. Ένας αθλητής ο οποίος τους τελευταίους 6 αγώνες έχει πάρει 6 νίκες επαγγελματικούς. Είναι ένας αθλητής νοκάουτερ, δυνατός. Και έβαλε το χέρι του στη φωτιά για να παίξει με τον Κελέκη. Αυτό είναι σπουδαίο, γιατί είπαμε και πριν ότι τέτοιες αποφάσεις ίσως είναι και οι πιο καθοριστικές στην καριέρα σου. Σωστό. Γιατί φαίνεσαι πολύ, καταφέρνεις και μπορείς και δείχνεσαι μέσα από έναν πολύ αξιόλογο αθλητή όπως είναι ο Νίκος Κελέκης. Να σας πω μόνο, επειδή είναι και αθλητής δικός μου, ξέρω ότι ο Κελέκης παίζει από 77 μέχρι 81 κιλά. Πρέπει να είναι ίσως ο πιο δυνατός αθλητής στην κατηγορία αυτή. Και αυτό φαίνεται πάντα εκ του αποτελέσματος. Είναι συνήθως όλες του οι νίκες είναι πάντα σχεδόν νοκάουτ. Πρώτος γύρος. Ανάποδος ο αθλητής ο Ρουσάκης, με το δεξί πόδι μπροστά. Και αυτός τάι παίκτης, είναι ο αθλητής του Γιώργου Σενεκίδη, από τον Πειραιά. Και πολλά χέρια ο Κελέκης, και πολλά πόδια ο Ρουσάκης. Ωραία το VR του Κελέκη, περνάει το στόχο. Ποιο νόμο έχει βγάλει ο Κελέκης? Τον δεξί. Δεν προσποιείται για να μπει μέσα. Κλωτσάει, απαντάει αμέσως. Πολύ καλό στα χέρια ο Κελέκης, αλλά πολύ καλός και στο πίσω του πόδι, το οποίο έχει φέρει πολλά νοκάουτ με το πόδι στο κεφάλι που κάνει. Ένα λάκτισμα χαμηλά πάλι. Σταματάει τη ροή του αγώνα. Και συνέχεια βλέπουμε ότι ο Κελέκης κυνηγάει στα σκηνιά τον αντίπαλό του και επιτίθεται με χέρια, με σειρές πυγμαχίας. Βλέπουμε εδώ πετυχαίνει μια βουνιά. Φέρνει εκτός ισορροπία το Ρουσάκι. Απαντάει με γόνατα ο Ρουσάκης, προσπαθεί να κόψει την επίθεση του Κελέκη. Εδώ επικίνδυνο γόνατα του Ρουσάκη. Αλλά μπαίνει σε πρώτο χρόνο ο Κελέκης, κάνει ένα over 4, 3. Μπλοκάρει ο Κελέκης το χτύπημα και εδώ επιτίθεται. Εδώ έχουμε μέτρημα, όχι. Σταμάτησε ο διαιτητής στον αγώνα. Θυμόμαστε και από τον αγώνα του Κελέκη με τον Χατζηχρόνογλου στο K1 της Αθήνας που είχε γίνει στο ΆΚΑ, ο οποίος ήταν ακριβώς μετά την Αυστραλία, έπαιξε χτυπημένος με τον νόμο του βγαλμένο. Κατάφερε, έβγαλε τον αγώνα, αλλά δεν μπόρεσε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, μη έχοντας ψυχολογία να χτυπήσει. Κοντά σε έναν εξαιρετικό αθλητή όπως είναι ο Χατζηχρόνογλου.
Έχει παλιώσει τη θέση του στο ελληνικό kickboxing. Είναι ένας αθλητής με μυαλό, γυμνασμένος πάντα και με την ψυχολογία που τον διακρίνει. Τέλος του πρώτου γύρου. Επιθετικός ο Κελέκης, πιο μπροστά στα σημεία, κυνηγάει τον αντίπαλό του από τον πρώτο γύρο. Εδώ ο Σενεκίδης προσπαθεί να ξυπνήσει τον αθλητή του, ο οποίος φαίνεται λίγο πιο σκασμένος. Ακούει τις συμβουλές μου εδώ ο Νίκος Κελέκης, συγκεντρωμένος, με καλές αναπνοές. Ίσως να μην μπορεί να... δεν έχει υπολογίσει τη δύναμη του Κελέκη ο Μπρουσάκης στα χέρια του. Τον έχουν προβληματίσει κάπως. Βέβαια, παρόλα αυτά στέκεται. Στέκεται καλά μέσα στο παιχνίδι. Δεύτερος γύρος. Αποφεύγει την κλωτσιά ο Κελέκης και αντιπιδίθεται με χέρια. Δίνει το γουάντο του Ρουσάκης. Ωραία το διάλυσε το σώμα του Κελέκη και συνεχίζει τις σειρές της μαχίας. Πιέζει τον Ρουσάκη. Σειρές χεριών από τον Κελέκη. Ωραίο το διάρκειο το δυνατό. Τρώει το διάρκειο εδώ πέρα και εδώ έχουμε ένα μέτρημα νομίζω. Δεν το μετράει ο διαιτής, αργεί λίγο, μπαίνει όμως στη μέση και το μετράει. Φάνηκε από το διάρκειο που έκανε ο Κελέκης ότι είχε κροκάρει ο αντίπαλος. Δεν θέλει να συνεχίσει, μου φαίνεται. Δεν τον βλέπω. Και τέλος του αγώνα. Σταματάει ο αθλητής της Μπλε Γωνίας, κουτσένοντας. Ναι, νομίζω ότι δεν άντεξε τα χτυπήματα του Κελέκη. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, το πόσο δυνατά μπορεί να χτυπήσεις τον αντίπαλο. Αν μην τον χτυπήσεις πολλές φορές, αλλά να τον χτυπήσεις λίγες και καλές. Και νομίζω ότι ταρακούνησε αρκετά προς το τέλειωμα. Ναι, μια πουλιά δυνατή φτάνει για να σου χαλάσει το μυαλό. Με διακοπή από το διαιτητή. Εδώ Φεζουλάει, συγχαίρει το Κελέκη. Από το Fight Club Γαλατσίου. Κάπως έτσι τελειώνει και ο τελευταίος αγώνας των Μυρμιδονίων 2014. Και λέγεις βιάζεται να βγει από το ring. Πρέπει να γίνει μια απονομή όμως. Ναι, ναι. Για την απονομή. Ο αντιδήμαρχος. Φαίνεται χτυπημένος ο Ρουσάκης. Σας καταφέραμε, κύριε Παπαδοπούλου. Είναι σημαντικό πάντως για έναν αθλητή αυτού του αθλήματος να επιστρέφει από έναν τέτοιο τραυματισμό. Με νίκη. Και να επιστρέφει με νίκη και να δείχνει ότι και ψυχολογικά δεν φοβάται. Είναι σημαντικό να έχει ξεπεράσει στο μυαλό σου πρώτα τον τραυματισμό και όχι μόνο σωματικά. Ήταν ένας βατός αγώνας για τον Κελέκη, αυτός η επιστροφή του, αν και δεν προσβλέπουμε σε αυτό, είχαμε διαλέξει δύσκολο αντίπαλο για αυτόν, γιατί ποτέ δεν είμαι υπέρ του εύκολου. Πάντα έβαζα τα παιδιά μου να παίξουμε τους καλύτερους αθλητές, αντιπάλους, είτε
είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε, δεν έχει σημασία με να είναι και η ήττα. Αλλά έκατσε και αυτός ο αγώνας, ήταν νομίζω μια τυχερή στιγμή για τον Κελέκη που κέρδισε με νοκάουτ σε αυτόν τον αγώνα, γιατί θα δείτε σε λίγες μέρες και τον Unlimit, The Moment της κυρίας Μπιτάκου που έπαιξε με τον Ισμαήλ τελικά, δηλαδή έγινε αυτός ο αγώνας αλλά μετά από 20 μέρες. Και για να μην έγινε με καθυστέρηση. Για να μην πούμε το αποτέλεσμα, θα το δείτε στο κανάλι Nova Sports μέσα από το No Limits. Και φυσικά για όλους θέλουν να συνεχίσουν οι οικοδεσπότε μας, το Drink and Talk θα είναι ανοιχτό μέχρι αργά. Οπότε θα δώσουμε νέο ραντεβού, μου φαίνεται, το χειμώνα με τα νέα Μυρμιδόνια που θα γίνει σε στάδιο πλέον, αφού ο χειμώνας δεν βοηθάει για ανοιχτό. Δεν βοηθάει για ανοιχτό, αρνηθεί διοργάνωση σε ανοιχτό χώρο. Παρακαλούσαμε τους προπονητές να ανέβουν στο ring. Θα ανέβουν τώρα όλοι οι αθλητές, προπονητές. Θα ανέβουν όλοι οι συμμετέχοντες πάνω στο ring για μια φωτογραφία αναμνηστική, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτά είναι που μένουν κιόλας. Αυτά είναι τα ειδικότερα, είναι μια πετυχημένη διοργάνωση. Θα μαζευτούν όλοι μαζί σιγά σιγά. Εδώ ο κύριος Τρεγανίδας, φωτογράφος στη κάθε διοργάνωση kickboxing που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι παντού μέσα, είναι πιο γνώστης και από τους γνώστες μου φαίνεται πια. Μην κατέβεις από εκεί, από τις σκάλες. Και αφού φτάσαμε στο φινάλε των αγώνων αυτού του event, πες μου τι αποκόμισες από όλο αυτό, από την εμπειρία αυτή. Πέρα από τη νίκη, τι σου άφησε? Ήταν μια διοργάνωση Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι λίγοι αθλητές είναι σε φόρμα ή ακόμα δυνάζονται για να παίξουν αγώνες. Mm-hmm. Επειδή τυχάνει να έχω πολλούς αθλητές ετοιμοπόλεμους, έχω πολύ μεγάλη ομάδα επαγγελματική, επίλεκτη θα μπορούσα να πω και επαγγελματική. Γι' αυτό και είχα πολλούς αθλητές σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν έχει να κάνει με την διοργάνωση τη δικιά μου. Πραγματικά έψαξα να βρω αθλητές. Αλλά και αυτούς που βρήκα τελικά κάπως ακυρώσανε. Mm-hmm. Οπότε η διοργάνωση έγινε όπως και να έχει. Οι αγώνες ήταν όλοι σχεδόν στα ίσια, όλοι μεταξύ τους αμφίροποι. Αυτό που αποκόμισα είναι ότι έγινε μια πολύ όμορφη διοργάνωση για τους θεατές, πάνω απ' όλα για τα περίπου 800 άτομα που ήταν εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν σε ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα, αγώνες επιπέδου, kickboxing, αθλητές με ήθος, αθλητές και προπονητές χωρίς να φωνάζουν, χωρίς να διαμαρτύρονται. Στο τέλος πάντα αγκαλιασμένοι και όλοι με τα χαμόγελα στα χείλη. Αυτό για μένα είναι καθαρά διαφήμιση για το άθλημά μας, το kickboxing. Και θέλω να πιστεύω ότι τέτοιες διοργανώσεις θα γίνονται συχνότερα υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, όπως ήταν και αυτή η διοργάνωση. Και θα ανέβει και άλλο το επίπεδο στην Ελλάδα, στο χώρο μας. Ωραία, να ευχαριστήσω τον Γιάννη Θεοφάνους που ήταν δίπλα μου στο σχόλιο. Του ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία, γιατί μαθαίνω ότι στοχεύει και στο εξωτερικό με δικούς του αθλητές. Στην περιγραφή ήταν ο Διονύσης Τρούμπος. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Διονύση. Γεια σας.